Και τον έχει κάνει ρόπαθλο, τον έχει ξεφτυλίσει μπροστά σε όλο το γήπεδο. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Φαντάζεσαι τώρα αυτό. Ευτυχώς δεν μπορούμε να το χογραφήσουμε, δεν ξέρω γιατί. Γινόμαστε κι εμείς ρόπα, σαν αυτό. Ναι, αυτά απαγορεύονται κανονικά στο podcast. Σιτ, παιδιά, γράφουμε. Τι? Σιτ, παιδιά, γράφουμε. Εντάξει, το πες. Ναι, εντάξει. Θα κοπήσω αυτό. Θα κοπήσω, μάλλον. Θα δούμε. Μπορεί και όχι. Θα δούμε. Οπότε πάμε για κανονική εισαγωγή από εδώ και πέρα. Κανονική εισαγωγή. Περίμενε, να πάμε βαριάντρικα. Πάμε βαριάντρικα. Ladies and gentlemen, welcome to the first podcast of Basketaki Salonika League. Let's go. Είσαι πολύ καλή φωνή για τέτοια, θα μπορούσες να το κάνεις Είσαι announcer. Ναι, λες. Ναι, ναι. Με το νούμερο 23. 1,80. Εντάξει, θα το δοκιμάσω σε ένα τελικό. Θα ζητήσω να το κάνω. Φαντάζομαι. Να μου βάζεις πόντους όμως, έτσι. Θα μου λες ότι είμαι 1,90. Απέξεις, ναι, ναι, ναι. Τα χέρια στην Ελλάδα μετράνε ή όχι? Δεν μετράνε, όχι. Μετράει. Μετράει το ύψος μόνο, εντάξει. Μετράει το ύψος μόνο, ναι. Ωραία, αρχικά να συστηθούμε. Βεβαίως. Ξεκινάς. Γεράσιμος ο θάνατος. Από την άλλη, το λαμπρό παιδί, γιατί αν πέσει φως πάνω του λάμπο από χιλιόμετρα, τι να κάνουν, τον είσαι μαλλιά, τέτοια παθαίνεις. Θεόδωρος Μαφιάς, λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε, γιατί εγώ είμαι στο σπίτι σου. Έχεις και γι' αυτό, οπότε καλώς ήρθες και εσύ. Καλώς ήρθε και ο κόσμος μαζί. Φυσικά, καλώς ήρθαμε όλοι γενικώς. Καλώς ξεκινήσαμε. Πούμε τα βασικά πράγματα. Βεβαίως. Μετά από αποφάσεις, ιδέες καιρών, mm-hmm. μηνών, mm-hmm. μπορεί και χιλιετιών που λένε μερικοί. Ή βασικά, να το πούμε σωστά, όπως το λένε οι Ινδοί. Ναι. Από την εποχή που οι τίγρες κάπνιζαν πουρα. Έτσι λένε οι Ινδοί. Ναι, δεν έχει το πούμε μια φορά και ένα καιρό. Έχουν αυτό. Την εποχή που οι τίγρες κάπνιζαν πουρα. Οι τίγρες κάπνιζαν πουρα. Για τους Ινδούς μου φαίνεται, ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω διαβάσει τόσο για τον Ινδουισμό για να ξέρω. Οκ. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, συγχωρέστε. Θα μιλήσουμε για τον Ινδουισμό, λοιπόν. Ναι, θα μπορούσα. Γιατί όχι. Θα το πάμε έτσι. Είχε πάρθει η ιδέα από τον Γεράσιμο, κατά κύριο λόγο, να κάνουμε και εμείς τα podcast, να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε και να μιλήσουμε για τον Μπασκετάκι. Βεβαίως. Η Μπασκετάκι υπάρχει και εδώ πάνω. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι γνωστό αυτό και ήθελα να μιλάμε σιγά σιγά και για ό,τι συμβαίνει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Εγώ θέλω να πω από την πλευρά μου ότι κάποια πράγματα βασικά. Κάποιοι μπορεί να με γνωρίζουν ως Τζέρι. Και θα είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά για τα δεδομένα του Μπασκετάκι που θα μιλάω σε κάπως normal επίπεδο φωνής. Κάπως. Ναι, ναι, ισχύει. Για... Ναι. Έχεις και το σχολιάζαμε προχθές σε έναν, ναι. Σε έναν αγώνα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Φίλεις τώρα. Φίλης πανικός. Αυτό πρέπει να ήταν. Ναι, αυτό που ναι. Το βλέπα. Με τον ιστορικό φίλαθλο του πανικού. Εγώ το λέω πανικάρα. Ο Πανικάρας, φυσικά, το πιέζει. Εκ του Εθνικάρα του Εθνικού. Για τους γνώστες που λένε. Μορφή ο Εθνικάρας. Μορφή Εθνικάρας. Τεράσιο. Και ο Πανικάρας κοντεύει. Θα πω τα εξής. Γι' αυτό που λέει ο Τζέρι, εντάξει, μιλάμε τώρα πώς μιλάμε και μεταξύ μας. Αυτό είναι το νόημα. Οπότε Τζέρι από τη μία ο Γεράσιμος, θέω εγώ, δεν είναι και το θέμα μας. Είναι αυτό. Έχει ο Τζέρι τραβάει τη φωνή του από το τζάμπολ. Μέχρι και μισή ώρα μετά τη λήξη του παιχνιδιού τη φτάνει εκεί πέρα που δεν πατάει εκεί, τα δελφίνια δεν φτάνουν τόσο ψηλά ρε παιδί μου, πώς το λένε. Και συνεχίζει εκεί πέρα, δεν το φοβάται. Εντάξει, έχει το δικό του σύλλο παιδί, εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Γιατί να φοβάμαι, δεν είναι τρομακτικό. Για σένα. Ρώτα και εμένα. Μετά πρέπει να κάθω να γράφω τους αγώνες σου. Με σας, γιατί πετάγεται, τι έχασα. Δύο δευτερόλεπτα, κοίταξα αλλού. Εντάξει, ενθουσιάζομαι, τι να κάνω. Πώς φαίνεται η νεολαία εδώ πέρα. Ενθουσιάζομαι. Πω. Εξαλανιάτα. Εμείς η γέρηση ψυχή, από την άλλη. Το φοβόμαστε. Λέμε, άμα ανεβάσουμε καμιά φωνή, δεν θα πάει καλά αυτό. Θα πέσουμε εμείς οι ίδιοι. Ναι, εντάξει, πρέπει να είμαστε. Να παίρνουμε να πάρουμε ανάσα, τι να κάνουμε. Νεράκι να πιούμε μετά. Θα πούμε τους διαιτητές, πάμε ένα time από διοργάνωση. Γιατί πρέπει να ζήσουμε κι εμείς λίγο, εντάξει. Ναι. Θα μπορούσε να πηγαίνει κάπως έτσι, αλλά δεν πάει ακριβώς. Να κάνουμε. Λοιπόν, να σου πω, εσύ το έχεις οργανώσει, εσύ το έχεις στήσει, εσύ θα κάνεις την εισαγωγή. Θα το αφήσω σε σένα. Λίγο αργά το θυμήθηκες, αλλά και πλάκα κάνω. Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω, για να το σοβαρέψουμε λίγο, πρώτα απ' όλα θέλω να.
Θέλουμε να πούμε ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοργάνωση η οποία μας εμπιστεύτηκε για να υλοποιήσουμε ένα εντελώς πρωτοποριακό για τα δεδομένα του Βορρά του Μπασκετάκι Project, podcast στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο podcast λοιπόν είναι γεγονός. Θα ασχοληθούμε με τη Master, μια Master του καλοκαιριού η οποία είναι αρκετά ανανεωμένη. Έχουμε νέες προσθήκες και σε παίκτες και σε ομάδες. Έχουμε ομάδες οι οποίες έχουν έρθει εκ νέου στη Master που ήταν και στην περσινή. Γενικώς έχουμε πολλά πραγματάκια, θα τα δούμε όλα αρκετά διεξοδικά. Θα κάνουμε ένα deep dive στους βυθούς της Master του καλοκαιριού. Απλά για να ξέρουν όλοι για πόσο μέχρι πόσο θα μιλήσουμε, σήμερα που ηχογραφείτε είναι 17 Ιουνίου. Ό,τι ξεκινήσει δηλαδή από αυτή την εβδομάδα, τις 17 μέχρι 23, δεν κάνω λάθος, 23-22 είναι ο τελευταίος αγώνας εβδομάδος. Να πούμε το εξής. Ό,τι γίνει μέσα στην εβδομάδα δεν θα ακουστεί σε αυτό το podcast, γιατί απλά δεν έχουμε να προβλέψουμε το μέλλον. Ωραία. Αν το κάναμε αυτό, στο μπασκετάκι θα ήμασταν εμείς στην οικονομική στήριξη, είχα κερδίσει το Τζόκερ, εντάξει. Να τα βγάλουμε στην άκρη αυτά. Αν και έχει την εικόνα του Παΐσιου εκεί πέρα, βλέπω. Να σου πω αυτός, όχι εγώ. Εντάξει. Ναι. Άμα θες, έχω και άλλες εικόνες να σου φέρω. Τι εικόνες έχεις? Λοιπόν, δεξιά σου έχω ένα ολόκληρο εικονοστάσι. Ναι. Και. Λοιπόν, θα πω μόνο αυτό, γιατί δεν θα. Ναι. Η πιο εικόνα που έχω που λέω αυτή την Αγία δεν την ήξερα καν και την πήρα γιατί ήταν για καλό σκοπό. Αγία υπομονή. Αγία υπομονή. Αγία υπομονή. Oh. Εντάξει. Okay. Αυτήν ανταλλάζουμε τρεις εικόνες Αγίων, άμα θέλει κανείς. Είναι σπάνιο κομμάτι. Τώρα θα κολούσε να πω κάτι εδώ πέρα για τον Μπαρτζόκα, αλλά δεν θα το πω. Okay. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Η Master. Αρχικά μιλάμε για Master του μπάσκετ. Βεβαίως. Παίχτες. Έχει. Ή θες πάμε λίγο πιο γενικά και να πέσουμε στη Master. Όπως μου σάρει. Παρακαλώ, και κύριε Τζέρι. Α, μου παραχωρείς το ελεύθερο. Ναι, και ελευθερία, όπως εσύ. Είπαμε, δικό σου, εγώ πτυχαίνει και έχω κάνει καμία κοσαριά podcast άλλου τύπου, οπότε ήρθα να βοηθήσω. Και να έχεις περισσότερη εμπειρία, να με φιλοξενείς, να έχεις κάνει την εισαγωγή, okay. Να σε προσπαθώ να σε εκπαιδεύσω. Καλά, ναι. Καλά τα πάω, δάσκαλε. Προχώρα, καλά πάμε. Ευχαριστώ, δάσκαλε. Λοιπόν, Master, λοιπόν, στον πρώτο όμιλο κυριαρχούν οι Salonics, οι οποίοι είναι ITT έπειτα από 4 αγώνες, μία από τις πιο fun to watch ομάδες κατ' εμέ στην Master. Παίζουν με πολύ χημεία, έχουν κάνει κάποιες μεταγραφές κλειδιά, οι οποίες έχουν βρει και αυτές τον ρόλο τους. Έχουν πάρει τους Ιατρίδηδες, yeah. Και τον Νίκο Τερζίδη. Έχουν ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ήδη πολύ ισχυρή front line τους. Γιατί γελάς? Θα σου πω μετά ιστορία με τους Τεντσέους. Α, οκ, λοιπόν, το κρατάμε αυτό. Έχουν δέσει με την ομάδα οι μεταγραφές. Εμένα μου έκανε αρκετά μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν κατέβηκαν στην elite του καλοκαιριού, γιατί υπάρχουν παίκτες, οι Πατήκες, ο Σάκης Τέντσος και ο Αστέριος Πανός, που έχουν πάει στην elite με τη φανέλα των The Boys. Και νομίζω ένα μικρό conspiracy theory εδώ πέρα ότι. Μ' αρέσουν, θα πάμε. Το γεγονός ότι η Salonics είναι στη Master του καλοκαιριού έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πέρασαν στο Final Four του χειμερινού, της χειμερινής Master. Εκτιμώ ότι αν είχαν πάει εκεί πέρα στο Final Four και πήγαιναν καλά, όπως μπορεί να το εκλάβει αυτό ο καθένας, δεν αποκλείεται να τους βλέπαμε στην elite του καλοκαιριού. Για φέτος. Κοίτα, αυτό ισχύει με την ιδέα ότι αν πούμε ότι ήταν στο Final Four, θα ήταν και η άνοδος απευθείας, δεν κάνω λάθος, σωστά. Ναι, για το καλοκαιρινό θα μπορούσαν να. Όχι, όχι, ας το καλοκαιρινό, πάω στο χειμερινό. Ναι. Η άνοδος για την elite χρειάζεται. Πόσο ανεβαίνουν στην elite? Από Master. Το χρόνο θα είναι 12 ομάδες νομίζω. Ωραία, θα ανεβαίνανε. Ναι. Οπότε, αυτό που κάνουν εκεί, πάω σε μια υπόθεση και εγώ και μπορεί να είναι πάρα πολύ έξυπνο στους Salonics. Αν ήταν, αν είχαν ανέβει elite στην χειμερινή, θα παίζαν καλοκαιρινή elite γιατί είχε πολλούς κοινούς αντιπάλους. Δηλαδή να αρχίσουν να διαβάζουν και μπασκετικά. Δηλαδή εντός του αγωνιστικού. Γιατί βλέπεις αγώνες, αλλά να τους διαβάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που εξελίσσεται όλο αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε επειδή θα είναι και του χρόνου στην Master, μπορεί να κατέβηκαν γι' αυτό και στην καλοκαιρινή Master, γιατί θα έχουν πολλούς κοινούς αντιπάλους που θα αρχίσουν να τους διαβάζουν από τώρα. Υπόθεση τώρα σου λέω. Θα έχουν την εμπειρία τους οι άλλους στη Master.
έχουν δείξει αποτελέσματα τους ή άλλως είναι αίτητοι με 4-4, έχουν διαφάτει 84 πόντων υπέρ τους. Γιατί να μην το κάνουν και στη Master, να μείνουν στην Summer Master. Ναι, είναι και αυτή μια λογική και επίσης πολλές ομάδες το έχουν κάνει αυτό και από τις συνεντεύξεις οι εκπρόσωποι τύπου, ας πούμε, επικοινωνούν ακριβώς αυτό το μήνυμα. Αυτό ξαναπέστω μία. Οι εκπρόσωποι τύπου. Τσουτσούρκες, σε βλέπω, ανατρίχιασες. Μου σηκώθηκε τρίχα και στα μαλλιά. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, εντωμεταξύ είμαστε το αντίθετο. Εγώ έχω μακριά μαλλιά, εσύ δεν έχει καθόλου. Εσύ βγάζεις χνουδόμους, εγώ. Ναι. Εμένα προχθές η ανιψιά μου τραβούσε, ναι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Λοιπόν. Ναι, οκ. Okay. Συνεχίζουμε λοιπόν στο εκπρόσωπο τύπου. Ναι, έτσι ακριβώς. Έρχονται στο Summer χωρίς να έχουν τόσο σκοπό να πάρουν τίτλους κτλ. Ναι. Δεν είναι μόνοι δηλαδή οι Θεσσαλονίκη και σε όλες τις ομάδες. Ακόμα και στην Elite έχω. Έχω υπάρξει έχων τέτοιων περιστατικών. I have had, ρε παιδί μου. Λίγο μετάφραση τώρα στο κεφάλι μου, δεν βγήκε. Κάτι θέλω να μας διακόψει, τι. Εκπρόσωποι τύπου. Ευχαριστώ. Τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Και. Είναι λογικό. Αυτό το πούμε. Είναι πολύ λογικό. Είναι λογικό. Αυτό πήγα να σου πει του Τεντσέου, λοιπόν. Ναι, βέβαια. Θυμάμαι τώρα. Θα πω ένα μεγάλο συγγνώμη, δεν θυμάμαι καθόλου εύκολα αγώνες. Και έχουμε μεγάλο φόρτο. Ποιοι είναι, ποιοι είναι. Όταν κάνεις 10 αγώνες την εβδομάδα. Βέβαια. Θα πάρεις κοκομπλόκο. Είναι λογικό. Αυτό που θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αγώνα, ήταν στο ΒΑΟ. Είναι Θανάσης, είναι και Θωμάς. Ναι. Ωραία, είναι δύο Τεντσέι. Σ' αρέσει το Τεντσέι. Βεβαίως. Σ' αρέσει, εντάξει. Και πάνω στα χείτε, επειδή είναι θήτα θήτα, μπορεί να πεις έναν τον άλλο, συγγνώμη αυτό. Και λέω, μια φορά το Θανάση και η Θωμά, ο Θωμάς είναι στο πάγκο. Και ακούγεται από το πάγκο. Εγώ είμαι ο Θωμάς! Αυτός είναι ο Θανάσης! Και του κάνω ένα βρώμα, εντάξει. Σε έχω ρε παιδί μου, εντάξει, δεν έχω κανένα θέμα, σε έφιασα, ακούω, το διορθώνω. Και πάνε για αρχή τρίτης περίοδου και κάνει υποδοχή ο Θωμάς. Φωνάζω από πάνω, πάμε Θανασάρα! Εντάξει, είναι αυτό μας σου αφήνουν οι παίχτες. Ναι. Γιατί είπαμε πάρα πολλοί παίχτες που, εντάξει, ο σκοπός του μπασκετακίου. Γιατί το κάνουν όλο αυτό στη γενική, γιατί το μπασκετάκι πρέπει να είναι, δεν κλείνεται, είναι τέλος πάντων. Εντάξει, είναι λατινικοί χαρακτήρες. Ναι, αλλά και πάλι, εμένα μου αρέσει να δίνω αυτή την έμφαση. Okay. Είναι σε ένα χιουμοριστικό πλαίσιο. Εντάξει. Κρίμα να μην έχουμε κάμερα τώρα, πω πω. Είναι κρίμαση. Αλήθεια σου λέω. Και να σου πω το εξής. Όταν είναι ότι. Πώς πω. Ναι, όταν υπάρχουν παίχτες οι οποίοι σε αφήνουν να κάνεις χαβαλέ μαζί τους, σου δείχνουν ότι επιτρέπουν. Ναι. Και εσύ δεν φοβάσαι, γιατί να μην το κάνεις. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, άμα σε αφήνουν κάτω. Επίσης αυτό με τους Τεντσέους που είπες, οι Τεντσέοι, μήπως έρθουν οι Τσέοι και μας μαζέψουνε. Κλείνω, φεύγω. Μάζεψα. Όχι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για τους Σαλονίξ. Μια ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη στον όμιλο στο Winter. Στον ίδιο όμιλο από κάτω, από την άλλη πλευρά του ring μου ήρθε να πω, okay. Έχουμε τους West Brothers οι οποίοι είναι στο 3-1. Μια νεοσύστατη ομάδα. Στην πλέπτη πλευρά του ring. Έτσι ακριβώς. Τρεις από τους 10 παίκτες στο καταγεγραμμένο roster έχουν ξανασυμμετάσχει στην παρέα του μπασκετακι. Και όχι την παρέα του μπασκετακιού. Παρακαλώ πάρα πολύ. Στην παρέα φιανού. Του μπασκετακιού. Όχι, το πρώτο που πες. Του μπασκετάκι. Ου. Ου. Λοιπόν. Το παιχνίδι που ήταν να παίξουμε τους Never Again δεν διεξήχθη, συνεπώς τα δύο παιχνίδια που έχουν παίξει και έχουν κερδίσει ήταν αυτά απέναντι σε Los Angeles Clowns και SKG Bugs. Μπασκετακίου. Μισό το AI. Και στα δύο αυτά παιχνίδια ξεπέρασαν το φράγμα των 100 πόντων και σε αυτό που έχασαν ήταν απέναντι στους Salonics με 15 πόντους. Και επιστρέφουμε στους Salonics, κάτι που ξέχασα να πω προηγουμένως. Κάτι παθαίνουν στη δεύτερη περίοδο στα παιχνίδια που έχουν παίξει. 28-10, 37-24 και 9-23 η δεύτερη περίοδο. Θυμάμαι Εθνική Ελλάδος, Επιγιαννάκη τώρα προπονητή. Υπήρχε παραδοσιακά καλή τρίτη περίοδο της Εθνικής. Μεγάλες διαφορές ή ανατροπές, δηλαδή εκεί πέρα που το παιχνίδι θα δίνει άλλη τροπή. Νομίζω οι Σαλόνις έχουν τη δεύτερη λογική. Ναι. Το πιο λογικό μάλλον αυτό. Ναι.
Ισχύει αυτό, όντως. Κάτι παθαίνουν εκεί πέρα, πίνουν ελιξίριο ευστοχίας, δεν ξέρω τι σημαίνει. Οι West Brothers λοιπόν έχουν πολύ καλή σύνδεση, πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ περιφέρειας και ρακέτας, τα παιχνίδια που τους έχουμε δει να παίζουν. Ναι, αυτά. Εγώ σε να περιμένω, ναι. Τα βρίσκουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου, στον πρώτο ομίλο είμαστε πάντα, 2-2 Los Angeles Clowns. Είναι η τρίτη σερή χρονιά που μας τιμούν με την παρουσία τους στο Summer και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Με μικροαλλαγές στο roster φέτος. Η ομάδα πάντως παρατηρώ. West Brothers. Ναι. Los Angeles Clowns. Κατά τα ονόματα είναι φοβερά έτσι. Εντάξει, κορυφή. Και οι δύο ομάδες δείχνουν απευθείας όπου βρίσκονται, δηλαδή ότι είναι και οι δύο δυτικές. Γιατί West Brothers, εντάξει, δεν χρειάζεται πολύ εξήγηση. Los Angeles Clowns, πριν το ρώτησα έτσι από πορεία. Αν δουλεύουν όλοι σε. Λέω, δουλεύετε όλοι σε αμπέλια ή είστε από πελόγυπου. Είμαστε όλοι κλόουν. Εντάξει, αυτό. Δεν κάνω. Να σου πω κάτι, αυτό μου το έχουν πει. Α, όντως. Ναι. Δεν είναι συνεννοημένο τίποτα. Ναι, τώρα το μαθαίνω. Ναι, δεν θυμάμαι ποιον είχα κάνει. Ποιον είχα πάρει δηλώσει. Δεν θυμάμαι. Λέει, μία είμαστε κλόουν. Εντάξει. Από το όνομα και κάτι καταλαβαίνω. Αυτό το επιβεβαιώνεται και μόνο σα, δεν φταίω εγώ. Και λέω, ρε δουλεύαν όλοι σαν μπέλι, μια χαρά καλοκαίρι, μια δουλειά είναι εντάξει, είναι σκληρή κλπ. Αλλά λέω μπορεί έτσι, είναι εργατική ομάδα. Και μου λέω για τους επιλογίους είμαστε. Εντάξει, λέω δεύτερη επιλογή αυτή ήταν. Οπότε εδώ πέρα γύρω, γιατί οι West Brothers έφυγαν καλά, είναι από πολύχνη νομίζω. Αν δεν κάνω τόσο λάθος, περισσότεροι. Είναι εδώ πέρα και το νέο, γιατί κάνω. Εγώ το νιώθω το δυτικό του αίμα. Ναι. Έχει βγάλει και τραγούδι η Γογό Τσάμπα τα Καμπέλια. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Μήπως μετάνιωσες που το κάνουμε podcast. Θέλω να πάω σπίτι μου. Τι σπίτι σου είσαι? Θέλω να πάω στο δικό σου, δεν ξέρω. Οκ. Λοιπόν, πού είμαστε? Ναι, Los Angeles Clowns λοιπόν. Έχουν κάποιες μικροαλλαγές στο roster φέτος. Ξεκίνησαν με την πλάτη στον τοίχο με δύο ήττες. Πλέον έχουν κάνει τα πράγματα που ήταν σωστά για αυτούς και είναι στο 2-2. Στο 2-2 είναι επίσης και η Atlanta Sox. Κάτι παθαίνεις. Έχει κογέσει το σύστημα. Δεν στροφάει το τρακατρίκι. Ναι, δεν έχεις. Τρακατρίκι. Έχεις χαθεί μέσα με τις πληροφορίες σου μέσα, ρε. Δεν το ξέρεις τρακατρίκι. Όχι, τι είναι αυτό. Αυτό θα ανέβει έτσι, στο λόγο τώρα. Okay. Για να μαθαίνουν και άλλες πληροφορίες μέχρι εσύ να βρεις αυτό που χρειάζεσαι. Τρακατρίκι. Ή τρακατρούκα. Είναι το τέτοιο ρε. Η ρόδα που είχαμε μικρή το παιχνιδάκι που γυρνούσε. Ναι. Είναι, αυτό λέγεται τρακατρούκα. Α, όντως. Ναι, αυτά που κάνουν. Α, δεν ήμουν έτοιμος να ακούσω τόσο επιστημονική προσέγγιση, αλλά. Όχι. Μα απλά πιστεύω. Ναι, οπότε μέχρι να ξεκολλήσεις, εγώ θα προσπαθήσω να βρω ένα κενό εδώ πέρα, κάπως να σου γαλύψω. Ναι. Κάνουμε μαθήματα αποδοτές και στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ναι. Για να μαθαίνει. Ιστορικό αγώνα λοιπόν για την ομάδα των Atlanta Sox είναι οι δύο. Είδα στην αρχή, είπαμε τους SKG Bucks αρχικά με 57-63 και με τους Never Again με 60-55. Μετά έχουν δύο νίκες με Los Angeles Clowns που πάει 83. Συγγνώμη, ανάποδα. Δύο νίκες υπέρ των SKG Bucks και Never Again. Ναι. Και έχουν τις δύο ήττες μετά με 83-76 με τους Los Angeles Clowns και το 20-0 με τους Salonics. Το οποίο, αν κρίνουμε τα αποτελέσματα και μόνο βάσει αριθμών, θα δεις το πόσο ήταν και δεν ήταν αυτό που λέμε. Είναι, όταν είσαι πάρα πολύ κοντά στους 5-6 πόντους, έχεις φτάσει έναν αγώνα, ο οποίος δεν κρίνεται στην τρίτη περίοδο, στην αρχή της τέταρτης. Πάει μέχρι τέλος, πάει βαρύς αγώνας. Έχει ανταγωνισμό, έχει κόντρα, έχει ένα αίσθητο, έχει ένα κάτι. Σαν τον Νίνο, μέχρι τέλος. Ναι. Δεν ξέρω τι. Με ρωτάνε μέχρι πού θα το πάω. Πάω μέχρι τέλος. Δεν το ξέρεις. Όχι. Ξέρω μέχρι το τέλος του κόσμου μέχρι να χάσω το φως μου. Μέχρι στον ουρανό μου πετάνε πια πουλιά. Ρε μου. Α, είσαι ρομαντικούλης εσύ. Okay. Εντάξει, but. The entity doesn't even matter. Α, το πήγαμε σε άλλο ρεπερτόριο τώρα. Πες μου να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ θα μιλήσω ελεύθερα. Βεβαίως. Εγώ τόσα χρόνια όσα είμαι στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας είμαι γνωστός ως ποδοσφαιρικός. Αλλά έχω κάνει συνεντεύξεις με διάφορα αθλήματα. Έτσι έχουμε την μπασκετάκι.
Ναι. Δεν ακούμε και μόνο μία μουσική, δεν γίνεται εσύ. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Θα έχεις εκεί πέρα, τι να σου πω. Θα ακούσεις και τα ελληνικά σου, θα ακούσεις και τα ξένα σου, πώς θα παίξεις μπασκετάκι και παίξεις μια μπαλίτσα. Beach volley θα παίξεις παραλή, θα παίξεις. Βέβαια. Ναι. Beach tennis. Λοιπόν, beach tennis. Καλό. Ρακέτες, εντάξει, μην τελειώσει. Επόμενο θύμα. Όχι, συγγνώμη, λάθο. Εντάξει. Λοιπόν, Never Again, μια ομάδα η οποία ήταν και πέρσι στο μπασκετάκι, στην development μάλιστα, και φέτος είναι στη Master. Έχει κάνει μία νίκη απέναντι στους Los Angeles Clowns, μπήκε με το δεξί. Έκτοτε έχουν ακολουθήσει τρεις ήττες. Αυτή απέναντι στους Atlanta Sox δεν ήταν πολύ βαριά, να το πούμε. Ήταν με 5 πόντους. Αυτό που λέγαμε ακριβώς πριν, ρε παιδί μου, ότι ήταν πολύ κοντινή ήττα. Και το παιχνίδι όντως πήγε κοντά, δηλαδή και σε άποψη δυναμικής. Από τους Σαλονίκη ξητήθηκαν με 13 πόντους και το παιχνίδι με τους West Brothers δεν διεξήχθη. Διεξήχθη υπέρ των West Brothers. Ναι, δεν είχε διεξήχθη υπέρ των West Brothers, πολύ σωστά. Να τα λέμε όλα. Και κάτσε, αφού είναι αυτό που είναι την Never Again, ένα-δύο αγώνες δεν. Ρήμα για χρήμα. Οπότε πάει σιγά σιγά για να μείνει εκτός. Σε ένα-τρία είναι πλέον, ναι. Από την άλλη έχουμε τα SKZ Bugs. Τα σαλονικιώτικα τα έντομα. Ναι, έτσι. Σαλονικιώτικα τα έντομα, ναι. Ναι, ναι. Αυτό το έχω πάρα πολύ με τις ομάδες, γενικά τα λατρεύω. Ας πούμε, είναι οι Τσάκαλς. Τα τσακάλια. Τα τσακάλια, με τη μία. Sugar Daddies. Χαιρετίσματα στον Κάρμαν, αν μας ακούει. Ακούει, ο Κάρμαν ακούει. Σίγουρα. Κάρμαν ακούει. Σίγουρα. Ναι. Ή όπως είναι στους Sugar Daddies, ρε παιδί μου, που είναι οι ζαχαρένιοι πατεράδες. Με αυτό με τον Καρακώστα το ξέρεις, που τους είχε πει Sugar Babes. Δεν μπορεί να μην το ξέρεις, σίγουρα το έχεις ακούσει. Όχι, το έχει πει και το έχει ανεβάσει και η επίσημη σελίδα του μπασκετάκι. Προχωράμε. Ναι. Δεν το ξέρω. και ξέρω ότι δεν είναι ο μόνος που το έχει πει. Α, ναι. Ποιος άλλος είναι. Αν μου τα δελέμε, οικογένειες δεν θυμούμε. Θα τα μάθουμε όλα απόψε. Απόψε, και είναι μέρα τέξου. Τέλος πάντων. Θα σου πω κάτι, τι ώρα το ακούει ο καθένας. Αν το ακούει βράδυ, είναι απόψε, εντάξει. Είχα επηρεαστεί από την ατμόσφαιρα, επειδή έχουμε κάνει ατμόσφαιρα. Απόψε, ξέρεις, έτσι ρομαντικό, έτσι ωραίο. Ναι, τα κεράκια εδώ τα βλέπεις. Ναι, πολλά κεράκια, ναι. Δεν θα αναπτύξω παραπάνω. Δεν πειράζει. Είμαστε ήδη ανεπτυγμένοι. Λοιπόν, SKG Bugs, οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάποια νίκη μέχρι στιγμής στο καλοκαιρινό. Έχουν ιτηθεί 4 φορές από Atlanta Sox, Salonics, West Brothers και Los Angeles Clowns. Δεν έχουν... Με 2 εκατοστάρες κιόλας. Ναι, έτσι ακριβώς. Από τους Salonics 102.76 και με τους West Brothers 104.74. Ναι, και τα δύο παιχνίδια αυτά είχαν ξεφύγει από αρχικά νωρίς. Κόντραν αρχικά τους Atlanta Sox στο παιχνίδι, επειδή επίσης το θυμάμαι το παιχνίδι, ήταν αρχικά κοντά. Ναι, είναι αυτή επίσης μια ομάδα η οποία ήταν πέρσι στην development και συνειδητά αποφάσισε να πάει στη Master. Δεν νομίζω να ήταν μη συνειδητή η απόφαση. Και κάπως έτσι, αρχικά συνοπτικά, έχουμε νομίζω κλείσει τον πρώτο όμιλο. Νομίζω πάνω κάτω ναι. Δεν είχαν κάποιες προσθήκες επίσης οι SKG Bugs, οι οποίες άλλοτε είχαν έρθει, άλλοτε όχι. Πάνω κάτω έχουν συνεχίσει χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στην Never Again. Πάντως αυτό που έχουμε να πούμε, αν κατεβούν Never Again στον επόμενο αγώνα κανονικά, είναι το εξής. Έχουμε 4 θέσεις για τα playoff, 2 έχουν κλείσει ούτως ή άλλως. Δηλαδή οι Salonics και οι West Brothers μαθηματικά είναι στα playoff. Ναι. Απ' την άλλη, Los Angeles Clowns και Atlanta Sox είναι στο 2-2. Και Never Again, αν κερδίσουν, πάνε σε 2-3. Οπότε μπορεί να γίνει εδώ ένα συμφορικό, δυσφορικό σε ανάποδο τριγωνικό ραντάρ. Never Again με τους SKG Bucks παίζουν, Άμα κερδίσουν Never Again. Τώρα μιλώντας, να πω την αλήθεια, θα μιλήσω βάσει εμφανίσεων κλπ. Θα μιλήσω βάσει ακολουθία στατιστικών. Είναι στο 4 οι Bucks. Never Again έχουν και τις νίκες. Έχουν μία νίκη. Μόνο βάσει αυτό θα συρριχτώ, να πω την αλήθεια. Έχουν το πλεονέκτημα εδώ πέρα να πούμε η Never Again. Ωραία. Ναι. Ωραία, χαίρομαι. Που μιλάμε, καταλαβαίνουμε τι εννοώ. Από εκεί και πέρα. Atlanta Sox και Los Angeles Clowns με ποιους παίζουν? Atlanta Sox θα παίξουν με τους West Brothers. Και ποιους άλλους είπες? Μετά μένουμε σε Salonics με Clowns. Okay. Οπότε αυτό που θα πούμε, αν νικήσουν Never Again, χάσουν Sox, χάσουν Clowns, γίνεται μια πανέμορφη τριβαθμία. Τριπλή ισοβαθμία, εντάξει. Σε βλέπω. Όπου μετά θα παίξουν ρόλο λεπτομέρειας. Ναι. Οπότε μπορούμε να πούμε ένα τρομερό κλείσιμο του ομίλου εδώ πέρα.
Ναι. Γι' αυτό έχουμε κάτσει λίγο παραπάνω στον όμιλο, απλά για να, γιατί έχει μια πολύ, αυτή την πολύ όμορφη ιδιαιτερότητα. Για να τονίσουμε. Καλό και ότι όλο πάει πίσω ο όμιλο. Άστο. Ναι, και ο δεύτερο όμιλο. Ανεβασμένο το επίπεδο πολύ, το ξαναλέμε. Επίσης, να αναφέρουμε κάτι πριν φύγουμε από τον πρώτο όμιλο, γιατί αξίζει να αναφερθεί. Είναι με αφαίρεση βαθμών ενός βαθμού, μείον ένα, στην τελευταία λίστα κάθετη, η Never Again και η Atlanta Sox. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, γιατί αν υπολογίσουμε την νίκη στου δύο ή στου ένα, ναι, οι Sox είναι στο. Ναι, θα έπρεπε να είναι στου πέντε αυτοί. Ναι, ήσουν στου 5 η Never Again και 6 η Sox. Για να τα λέμε σωστά. Οπότε δεν είναι ένα όμιλο φωτιά. Γιατί σε τελευταίε θέσει το playoffs. Στον δεύτερο, αν μεταφερθούμε, που θα μεταφερθούμε ούτω ή άλλω τώρα. Smooth μετάβαση. Smooth criminal. Δεύτερο όμιλο έχει West Bowlers. Οι οποίοι είναι με 4 αγώνες, απλά το τονίζω αυτό, γι' αυτό είναι στην κορυφή. Γιατί έχουν την ήττα και είναι και η respect. Στην κορυφή. Ναι. Λάθος ομάδα. Δεν θα αποκάλυψω πολλά, απλά ξέρει τι εννοούμε το λάθος ομάδα. Σε αυτό που αναφέρεσαι. Ούτε το τραγούδι το είπα, υπάρχει τραγούδι τέτοιο. Το ξέρω. Α, ωραία. Αν είσαι θάλασσα, εγώ θα σε. Όχι, τη λέμε για την κεφάλι. Αν είσαι άνεμο, εγώ σε κράτησα το καλοκαίρι μου του Χατζιάννη, δεν λες. Δεν ξέρω. Εγώ μόνο αυτή η φράση μου ήρθε και την πέταξα. Εντάξει. Στον 7ο ουρανό, όλοι αδέλφια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αρχικά... στον δεύτερο ουρανό, στο δεύτερο όμιλο είμαστε. Ναι. Η respect, λοιπόν. Ξεκινάμε βασικά με του respect, οι οποίοι είναι η ομάδα που είναι αίτητη ως τώρα. Απλά έχει έναν αγώνα λιγότερο από του West Brothers που είναι στην πρώτη θέση που είναι με 3-1. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με του RSPCT. Νομίζω ότι ο Αξάς θα απόψε θέλει να τους δει τους respect στην κορυφή. Δεν είναι μακριά. Μια νίκη. Ήταν reference σε τραγούδι του Γιώργου Αξά. Δεν έχω ακούσει Αξά ακόμα. Σοβαρά. Ναι, Γιώργο, συγγνώμη. Γιώργο, συγγνώμη. Εγώ είμαι καλό παιδάκι, έχω ακούσει. Δεν προλαβαίνω. Ποτέ δεν προλαβαίνω. Όλα τρέχουν και όπω πίσω τρέχω. Λοιπόν, η ομάδα αρχικά των respect έχει μια νίκη επί των West Bowlers με 78-56. Είχε την τερμπάρα, που το θυμάμαι αυτόν τον αγώνα, με Στεφανίνα Timberwolves. Τι παιχνίδι ήταν αυτό στο τελευταίο σουτ. Τσακαλαίδης δεν μπόρεσε να βάλει το τρίποδο και πήγε σε 80-77. Τσακαλαίδης γνωστός μπόμπερ. Ναι, έχει βαρέσει κάτι πράγματα. Πω, κάτι τριποντάκι έχει βαρέσει το πουθενά. Αυτός άνθρωπος. Τον έχω δει. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Τα βάλα τίποτα από τα 8. Χαλαρά. Καλημέρα, καληνύχτα. Από πολλούς μπορεί να ήταν να τραβάει τίποτα από τα 8. Ο Σιλίδη του Καλάιδη συγκεκριμένα, ρε παιδί μου. Ναι. Έχει τώρα ποια ομάδα ήταν. Πότε ήταν respect, σίγουρα. Θα δω μετά του άλλου πρόγραμμα, το εσωτερικό του εδώ και τα γήπεδα. Γιατί θυμάμαι ότι θα σου βάω μέσα. Απ' την άλλη, υπάρχει και η νίκη του Hot Dogs με 57-96. Και κάτσε να δει πάλι, μόνο αριθμολογικά θα μιλήσω εγώ. Η Στεφανία Τίμπεργκουλς είναι η ομάδα που πίεσε πολύ περισσότερο από όλους. Αυτό το, γιατί το θυμάμαι και σαν παιχνίδι ήταν, είχαν βρεθεί κάποια στιγμή με 12 πίσω, το γυρίσανε, περάσανε στην 3, το φέρνε στο παλιά και έγινε μετά το ποιος παίρνει μπροστά, ποιος μένει πίσω. Μου βγάζουν πολύ υγεία οι respect επίσης, ρε φίλε. Δεν ξέρω, αυτό μου βγάζουν. Τι βγάζουνε? Υγεία, μέσα στο γήπεδο και εκτός. Ότι πάνε εκεί πέρα και όντως απολαμβάνουν τον μπάσκετ. Και φέρνουν και αποτελέσματα. Αλλά μου δίνουν την εντύπωση, καλά εντάξει, όλες οι ομάδες προφανώς και γι' αυτό έρχονται κιόλας. Αλλά οι respect μου δίνουν περισσότερο την εντύπωση ότι όντως το απολαμβάνουν. Δεν ξέρω πώς να το πω. Θα σου πω τα πιάσουμε elite. Θα σου πω τα πιάσουμε elite. Προοικονομία. Όχι, προοικονομία. Γιατί μπορεί να το ξεχάσουμε το πούμε. Οπότε. Γι' αυτό λέω, ας το πιάσουμε elite. Γιατί άμα δεν γίνει, δεν είναι προοικονομία όμως. Αν γίνει, είναι προοικονομία. Γιατί ξέρω τι θέλω να πω και ξέρω τι θα συμβεί. Δέσμευση, ναι. West Bowlers λοιπόν, από την άλλη, τρεις νίκες, μία ήττα, είπαμε αυτή με τους respect. Έχουν προς το παρόν την πρωτιά στον όμιλο. Προς το παρόν όμως τονίζουμε. Θρησκότατη ομάδα κιόλας. Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία. Πρώτο αγώνα. Πρέπει να τους είχα εγώ, αν θυμάμαι. Πρέπει να ήταν μαζί μου ο αγώνας τους, ο πρώτος. Ναι, ήταν με τους respect που λέγαμε, ναι. Ναι, respect. Θυμάμαι ότι. Λοιπόν, για να δώσουμε κάποιες διαδικασίες έτσι δημοσιογραφικού τύπου. Αυτά μου αρέσουν. Όταν πας να υπέγραψε ένα αγώνα στο μπασκετάκι,
έναν αγώνα στο μπασκετάκι, θα πάρεις, ρε παιδί μου, θα δεις ιστορικό ομάδα, θα δεις αν υπάρχουν ο ένας με τον άλλον. Τα roster. Λίγο τα roster. Τα δεύτερη, τα πάντα, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, βασικά πράγματα. Take note. Και επειδή τώρα στο summer υπάρχουν φρεσκότατες ομάδες. Mm-hmm. Καλή ώρα. Μπαίνω μέσα και βλέπω κάτι άδειο και με σφάση. Λοιπόν, εγώ βρήκα πριν δύο μήνες. Εγώ τα βρήκα όλα έτοιμα. Θοδωρή, ετοιμάσου. Έχει τη σειρά σου. Το είμαι χαρακτηριστικά αυτό το σκηνικό. Απλά όταν έπιασα τους. Όταν τους έπιασα για να τους μελετήσω πρώτη φορά. Γιατί εγώ μελετάω πάρα πολύ νούμερα. Είμαι. Αριθμολάγνος. Ναι. Έτσι με έχει πει ο Ζώης σε κάποια φάση, αριθμολάγνος. Εσύ είσαι στατιστικά αυτή η διαφορά. Είσαι στατιστικολάγνος. Ή στατιστικολάγνος. Ποιο. Έχει και τα δύο. Πιο πολύ είσαι στατιστικά γιατί κάθεσαι και μετράς τρίποντα το ένα από το άλλο. Mm. Εγώ μετράω άλλα τύπου στατιστικά. Τι δεν... στατιστικά μετράς. Άλλα που δεν μετράω. Εντάξει, οκ. Okay. Μετράω ρε παιδί μου πιο πολύ τους γενικούς πόντους. Δεν με κάνω ανάλυση των πόντων επί της ουσίας που κάνεις εσύ. Okay. Λοιπόν, West Ballers λοιπόν, ήταν με τους Respect, νίκη επί τον Golden Rail Warriors με 72-48, νίκη επί τον Στεφανίνα Timberwolves με 71-76 και επί τον Hot Dogs με 60-56. Γενικά, αν το παρατηρήσεις, τελευταίοι δύο αγώνες με Timberwolves και τα Hot Dogs δεν είναι... με ζείτε έτσι, Hot Dogs... Hot Dogs... Εμισό... πιο παλιά το θυμούνται... γύρω στην εποχή μου. Δεν ξέρω εσύ άμα το έχεις. Το Alitis το έχεις δει καθόλου? Όχι. Ναι, δεν γέρασες το Θοδωρή καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, οι αγώνες με το Timberwolves και με τους Hot Dogs, αν δεις, είναι πάρα πολύ κλειστοί επίσης. Ναι. Ήταν ένας αγώνας, ήταν και δύο αγώνες. Η διαφορά ήταν πάλι 4 με 5 πόντους στο τέλος. Για Hot Dogs και Στεφανίνα Timberwolves, ναι, 4 και 5 πόντους αντίστοιχα. Είναι σκληρή αντίπαλη η West Ballers και τους έχει κάτσει τώρα το τουρνουά. Ναι. Οπότε το εκμεταλλεύονται και καλά κάνουν. Έχουν τις νίκες λεπτομέρειες που πολλές φορές στο μπάσκετ. Να μιλήσουμε με έρευνες. Να μιλήσουμε με έρευνες. Το φαβορί. Ναι. Δεν θα ορίσουμε τώρα ποιος θεωρείται φαβορί. Όταν υπάρχει φαβορί σε έναν αγώνα μπάσκετ, 90% κερδίζει. Στατιστικά. Πόσο φαβορί θα είναι όμως. Ποιος ορίζει το φαβορί? Θα πάρουμε τη μεζούρα, ας πούμε. Επειδή μου, αν παίξει, συγγνώμη τώρα προς φίλους από οποιαδήποτε ομάδα της παρακάτω που θα αναφερθούν, αν παίξει Ολυμπιακός Περιστέρι, ας πούμε, ναι. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο φαβορί. Ωραία, βάσει, ναι. Δυναμικότητας, βάσει ιστορίας, βάσει πολλών. Όταν γίνεται αυτό, τι σημαίνει? Ότι θα κερδίσει κατά 90%. Okay. Η πιθανότητα. Στην αντίπερα έχει ένα 10%, το οποίο απλά το σβήνει μέσα στον αγώνα. Στο μπασκετάκι είναι πολύ πιο δύσκολο να ορίσει ένα φαβορί. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες περισσότεροι. Ναι, είναι το πόσοι δεν δουλεύουν, πόσοι δεν κοιμούνται. Πόσοι θα έρθουν, πώς θα παίξουν. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους, έτσι. Μιλάμε για καθημερινούς ανθρώπους. Δεν είναι η δουλειά τους αυτή. Ωραία. Το οποίο αυτό έχει την ιδιαίτερη γλύκα. Οι περισσότεροι δεν είναι η δουλειά τους, εντάξει. Έχουν υπάρξει και κάποιες λαμπρές εξαιρέσεις. Που έχουμε δει στο καλοκαιρινό. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά έχουν πάρει πολλά τα αυτιά μου. Καλλιτόπουλος, Παπαρέγκας, Φουτζιτζής. Κάποια ονόματα που μου ήρθαν τώρα. Και άλλοι. Τσιακμάς. Τώρα θα δικώ κάποιον, σίγουρα θα έχω ξεχάσει κάποιον. Σε αυτή την περίπτωση να αναφέρω ότι ζητάει συγγνώμη ο Τζέριμπος, γιατί δεν έχει ξεχάσει, παρακαλώ συγχώρεσε τον. Όπου, λοιπόν, για να συνεχίσουμε στον δεύτερο όμιλο, έχουμε Golden Rail Warriors, μια ομάδα που είναι στο 2-2 επίσης. Έχουν την. Αυτή τη στιγμή έχουν την ισο. Δεν λέγεται ισοπαλία, δεν λέγεται. Την ισορροπία. Ισορροπία. Ισορροπία! Εντάξει, νικών και ητών. Και είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή, αν θες να ορίσεις το περίπου ένα φαβορί, δεν είναι εύκολο. Οκ. Okay. Έχει κερδίσει το ντέρμπι του NBA πάντως. Ναι. Με τους 76ers. Με 75-68. Και να, αυτό που σου λέω, η Στεφανία που κοντέρ τους respect με το ζωή. Έχασε σχετικά. Τόσο εγωγικό πιο εύκολα από τη Στεφανία από την περίπτωση με 55-69. Η ομάδα πήγε τρένο τότε, Rail Warriors.
πάνω στη ράγα. Γιατί είναι η rail, είναι η ράγα. Εντάξει, έκανες λάθος, προχωράμε τώρα. Όχι, δεν το έκανα. Ναι! Όχι! Ναι. Η ράγα σχετίζεται με το τρένο. Που είναι τρενάκι του Luna Park. Δεν έπρεπε να λέγονται Golden Train Warriors, δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Train γιατί κάνουν και προπόνηση, οκ. Ααα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 α Αποσύρωμαι. Λοιπόν, έχουν την ήττα από το. Ξεκίνησαμε με δύο εισαγικά οι Golden Rail Warriors, με ήττα από τους Hot Dogs με 53-64 και από τους West Bulls με 92-48. Νίκη στο derby του NBA με τους 86ers με 75-68 και νίκη από τον Στεφανά Τίμπερλους το άλλο με NBA εδώ πέρα με 55-69. Δύο νίκες και δύο ήττες τους κατατάσσουν έως τώρα στην τρίτη θέση με 4 αγώνες. Σύνολο βαθμών είναι το 6. Έχουν αρκετά καλή χημεία οι Rail Warriors. Ναι, και παίρνουν και αρκετά άτομα κιόλας σε κάθε παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχω χαρτάκι τους τώρα για να δω περίπου τελευταίο αγώνα που τους έκανα πόσοι κατέβηκαν. Πρέπει να ήταν μεσοβδόμαδα. Μην κάτσεις τώρα να το ψάξω. Γιατί όχι. Να σου πω κάτι. Για πες. Αν ήταν το πούμε και τελείως έτσι, να το είχαμε προετοιμάσει. Τώρα δεν κάνουμε. Okay. Δεν θα γίνει έτσι. Okay. Απ' την άλλη, πω τώρα αυτό είναι και εδώ σου ιστορία. Έχουμε την ομάδα των 86ers, σκέτο έτσι. Ναι. Αρχικά ξέρεις πως πράθηκε αυτό το όνομα. Ναι, είχα δει, εσύ είχες πάρει στην έντευξη νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι από ποιον. Ήταν μια γενιά λέει τον, του 86. Ναι. Και από τότε έκαναν και κάποιες προσθήκες και τα λοιπά και ήταν αυτή μια παρέα και έφτιαξαν μια ομάδα και από τότε έμεινε, κόλληθε και με το 76ers. Αυτό. Εγώ βλέπω τις υπόλοιπες συνεντεύξεις. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, πρέπει να ήταν από τον Μουτσιέλη νομίζω. Μουτσιέλη. Ξέρεις γιατί διαβάζω καλά τα ονόματα αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο πρωί. Λίγο πρωί. 12.30 ώρα έχει πάει. Εντάξει, να σε πω κάτι. Σχετικό είναι αυτό. Σε άλλες χώρες είναι πρωί τώρα. Όντως. Ναι. Εγώ λειτουργώ σε ώρα Greenwich, εντάξει. Νοητικά μπορεί να είσαι αλλού. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαι στις 5.30 Αμερικής, εντάξει. Νοητικά μπορεί να είσαι αλλού, να ήπιασε τίποτα και να κάνεις και προβλέψεις όπως ο Παΐσιος που είπαμε και προηγουμένως. Ολογία. Ναι. Λοιπόν. Βοήθειά μας. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στα βασκητικά, εντάξει. Που είχαμε μείνει. Ναι, έτσι ήξερες. Ναι, πώς συντονίζεις. Με βγάζει εκτός ρυθμού και πραγματικότητας. Μισό να ταξιδέψω λίγο στο Greenwich. Μήπως έβαλα και από τα ρούχα σου. Πολύ πονηρός γίνεσαι τελευταία, δεν μ' αρέσει. Δεν πειράζει. Θα το κάνω εγώ να σ' αρέσει. Για συνέχιση. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει με την νίκη επί των Στεφανά Τιμπερλούς με 65-77, η νίκη και επί των Hot Dogs 77-46 και την ήττα που αναφέραμε και νωρίτερα από τους Golden Rail Warriors με 75-68. Θυμάμαι, επειδή είχα τον αγώνα με τους Hot Dogs και ήταν και εντός έδρας ερωτικά 86ers, ξεκινάω την περιγραφή και είμαι: Ladies and gentlemen, welcome. Άλλο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Είχα την αίσθηση ότι βρισκόμαστε στην Αμερική και είσαι εκεί. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε λοιπόν. Είναι αυτό όταν έχεις δύο πολύ αμερικάνικα ρε παιδί. Δηλαδή, εντάξει, βασικά το hot dog θα μπορούσε, οι hot dogs θα μπορούσε να είναι σύμβολο της Αμερικής. Εντάξει, γενικά, γιατί πρόκειται από το hot dog, το κλασικό του Λουκάνου. Το κλασικό, πού το ξέρεις ότι είναι κλασικό, μπορεί να έχει άλλα πράγματα μέσα. Είσαι προκατηλημένος, καταλαβαίνεις. Τη γενική ιδεολογία του λουκάνικου μέσα σε ψωμάκι. Ωραία. Που είναι το κλασικό αμερικανικό φαγητό. Δεν θα το πεις αυτό που θέλεις, σταμάτα. Μέσα στο μπαμ. Το ίδιο λέμε. Μπαν. Τι είπα εγώ. Μπαμ. Δεν είπα έτσι. Είπε μπαμ. Άντε εντάξει. Μπαμ FC. Μπαμ και κάτω. Λοιπόν. Τώρα πες μπαμ FC. Λοιπόν. Ξέρεις, αν θυμάσαι το σκηνικό που είχαν ζητήσει να κάνουν δοκιμαστικά. Ποιοι? Μπαμ FC είχαν ανοίξει αίτηση όταν πρωτοφτιάχτηκαν. Δεν το ξέρω αυτό, όχι. Είχαν κάνει δοκιμαστικά, είχαν διαλέξει, είχαν κάνει καμιά 3.000 άτομα αίτηση για να παίξουν την ομάδα. Ναι. Και είχαν διαλέξει 100. Α, οκ. Okay. Για να κάνουν δοκιμαστικά. Ναι. Έμεινε στους 100. Α, όντως. Ναι. Μπράβο. Ωραία εμπειρία. Καλά, ποδοσφαιράκι loading. Ωραία. Έχω πει είμαι κύριος ποδοσφαιρικός, δηλαδή αν θες να πιάσουμε και ποδοσφαιράκι, άστο. Οκ. Θες να το διαγράψουμε όλο, πάμε για μπασκετάκι, okay. Να, για ποδοσφαιράκι.
Γενικά, η ομάδα των 86ers έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο. Ξέρει να καθαρίζει αγώνες όταν τους έχει υπέρ, ξέρει να πιέζει όταν είναι κατά. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δυναμικά ονόματα, έχει ονόματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν στο χώρο του, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πάνω στο παρκέ, μέσα στο παρκέ. Εμπειρία, πώς πάνε, Μουτσέλης, τους ή άλλους. Σπυρόπουλος. Ναι, Σπυρόπουλος, μου έκανε πολύ θετική εντύπωση όταν τον είχα δει. Έχει παίχτες, ρε παιδί μου, που δεν φοβούνται να παίξουν. Ποια είναι, δηλαδή, βάση δυναμικότητας, βάση ιδέας, βάση πολλών, είναι αυτοί που θα το πάνε πάρα πολύ καλά. Απ' την άλλη, τώρα πάμε στην ομάδα των... Mickey Mouse, το έχεις δει ποτέ? Έχεις δει Mickey Mouse? Mickey Mouse έχω δει, ναι. Ναι. Εκείνο που ήταν τύπου Ντόρα, το θυμάσαι? Κινέζικα Mickey Mouse, ναι. Όχι, τον Mickey Mouse. Ναι, έχω δει, κανονικά, ναι. Που είχε και έναν, πώς τον έλεγαν, που το φώναζε και είχε τέσσερις επιλογές. Α, ναι. Πω, παιδική ηλικία τώρα, τι μου θύμισες. Ωραία. Αυτό θα το χρειαστούμε για αργότερα, που το έλεγε. Ναι, πω. Λοιπόν, hot dog, στο κολάτσιο. Πω, φίλε, τι μου θύμισες. Εντάξει, ναι. Απλά μου ήρθε αυτή η σύνδεση. Οι hot dog ξέρουν ότι τους έχουν μεγάλη συμπάθεια και αυτούς. Είναι πολύ γνωστό και η ομάδα. Είναι θερμές οι σχέσεις μεταξύ σας, hot. Με τα dogs δεν πάμε καλά όμως. Εκεί έχω θέμα. Λοιπόν, τρεις ήττες, μία νίκη. Νίκη επί των Golden Rail Warriors 53-64, ήττες 86ers, respect και West Ballers. Οι διαφορές ήταν αρκετά μεγάλες με εξαίρεση με τους West Ballers που ήταν στους 4. Είναι στο σημείο ακόμα των playoffs. Ούτως ή άλλως δεν είναι ομάδα που έχει μείνει εκτός. Έχει αγώνα λίγο, έχει έναν αγώνα περισσότερο όμως. Οι Sixers έχουν χρησιμοποιημένο αγώνα με τους Respect. Εκεί θα δούμε ποιος θα μιλήσει, γιατί σε περίπτωση που νικήσουν οι Respect, οι Sixers είναι στο 2-2. Γίνονται λίγο τα πράγματα διαφορετικά εκεί πέρα. Και περίπτωση που κερδίσουν οι hot dogs, μετά μπορούν να γίνουν διάφορα. Την άλλη, και να κλείσουμε, Στεφανέα Timberwolves. Είναι πάρα πολύ δυναμική ομάδα. Ναι. Παρότι είναι τελευταία στον όμιλο και χωρίς νίκη. Είναι, νομίζω. Ναι, το συνέχισε. Όχι, πες αυτό που λες. Πες το. Ναι, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη έκπληξη στην Master για μένα φέτος του καλοκαιριού προσωπικά. 0-4 στη Φανινά Timberwolves. Και έχει παιχνίδια που ήταν πολύ κοντά στο να κερδίσει. Και από άποψη σκορ, αλλά και από άποψη δυναμική. Είπαμε πριν του respect, πραγματικά. Ναι. Και είναι η ομάδα που μην ξεχνάμε έχει τον Γκαλιόρα. Ναι. Ο οποίος ήταν ο πρώτος scorer και σε master και σε development στην Winter, φορώντας τη φανέλα των Στεφανινά Timberwolves και της πολύχνης 5 Gold αντίστοιχα. Πολύ μεγάλη έκπληξη, πραγματικά, Timberwolves. Θα σου πω από εδώ και πέρα, το αναφέρεις και πολύ εσύ. Έχω πιάσει κυρίως το πρώτο και δεύτερο όμιλο, έχω πάρει πάρα πολλούς αγώνες δεν τους κάνω, τώρα τρίτο και τέταρτο. Κάποιες μας δεν τις έχω κάνει καθόλου, ναι. Δηλαδή βλέπω το τρίτο που έχουμε μπαμπούλας, okay, έχω κάνει. Έχω κάνει μια φορά στην Dream, αλλά δεν ήταν στο Summer. Chicago Fools δεν έχω κάνει. Ερντόμινες μια φορά, Καρτέλ, ήταν εγώ από τους Καρτέλ, νομίζω. Και μετά, Famous BC, αυτούς δεν τους έχω κάνει. Okay. Εκεί ήταν να λάβεις εσύ κυρίως. Έγινε. Το αν θες να το τρέξουμε, είναι άλλο. Και, αν τη διατρέξουμε, να λαμβάνω εγώ. Α, θες τα πεις. Πάμε για jogging. Έχει μια τέτοια ζέστη, πού να πάμε. Λοιπόν, επίσης να αναφέρουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν γίνεται να συνεχίσουμε χωρίς να το αναφέρουμε αυτό. Ότι οι hot dogs, οι σκύλοι δηλαδή, είναι πιο πάνω από τους Timberwolves, από τους λύκους. Προχωράμε λοιπόν στο τρίτο όμιλο. Λοιπόν, τρίτος όμιλος. Πρώτος αίτητος ο Μπαμπούλας. Οι περσινοί πρωταθλητές της Evolution που είχαν αντέξει την πολύ, πραγματικά πολύ μεγάλη πίεση των Monsters στον τελικό, είναι παρόντες και στη Master του Summer. Οδηγώντας την μπασκετική κούρσα εντός εισαγωγικών, ενός ομίλου με πραγματικά πολύ ψηλή δυναμική. Ο Μπαμπούλας, ο οποίος επίσης, εάν εξαιρέσουμε τα κλεψίματα και τα λάθη, τα περισσότερα λάθη δηλαδή, είναι πρώτος σε όλα τα μετρήσιμα των ομάδων στα top 10. Έχει επίσης, πέρα από το 4-4, έχει την. Τι λέει, κόλλησες? Όχι, θέλω να. Ναι, είχα σκοπό εδώ πέρα και το άλλαξε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Έχει το περισσότερο συν πλήν στις διαφορές με 131. Ακολουθούν οι Σαλονίκοι με 74 στον πρώτο όμιλο. Στους 4 αγώνες που έχουν παίξει, που έχουν κερδίσει, δεν έχουν κατεβάσει ποτέ λιγότερους από 9 παίκτες. Βλέπουμε μια ομάδα με πολύ όρεξη να παίξει. Βλέπουμε επίσης τον DK
να παίρνει σταδιακά παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Στο Summer έχει σε 3 αγώνες 21,7 λεπτά συμμετοχής. Sorry, 21,7 είπες. Ναι. Οπότε υπολογίζουμε δια 7,2 χοντρικά τώρα λεπτά αναγώνα. Εκτός άλλες 21,7 αναγώνα. 21,7 σε 3 αγώνες. Μέσα όρο. Α, ναι. Μα μισό παιχνίδι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο Chicago Fools, οι οποίοι είναι επίσης με 4-0. Η ομάδα. Για να πούμε και του Μπαμπούλα, ναι, να τονίσουμε και νικητές του Evolution, έτσι. Ναι, το είπαμε. Πού ήμουν εγώ. Α, πού ήσουν. Πρέπει να είχαμε μεταφέρει την Greenwich. Λέγαμε την Greenwich, έτσι. Έτσι. Ναι, ναι. Chicago Fools, λοιπόν. Green που έχουν και το πρασινάκι οι Μπαμπούλα, έτσι, στη φανέλα. Chicago Fools. Τι. Greenwich, λες. Greenwich, το Green, το έχουμε, ναι. Λοιπόν, Chicago... Δεν μπορώ, περίμενε. Σταματά! Chicago Fools, μια πολύ sick θα έλεγε κανείς ομάδα, η οποία πραγματικά δεν σε αφήνει σε ησυχία μέσα στο παρκέ, πιέζει πάρα πολύ, σαν την εφορία σε κυνηγάει. Έχεις ωραίες, τι μ' άρεσε. Τι έγινε, τι. Αυτό ήταν ωραίο, μ' άρεσε. Α, αυτό σ' άρεσε, τα άλλα σ' άρεσε. Λοιπόν... Έχει το πουθενά. Ναι. Όπως από πουθενά έρχεται και η ομάδα των Chicago Fools που πραγματικά κλέβει την μπάλα συνεχώς, πιέζει πάρα πολύ σε όλο το γήπεδο και γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, θετικής ευθύνης, με θετικό πρόσημο το λέω, ο coach, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει τους Chicago Fools. Όχι, δεν έχω κάνει ακόμα. Έχεις χάσει. Ο coach πραγματικά τους πιέζει ακόμα και όταν η διαφορά είναι πολύ μεγάλη για την ομάδα, υπέρ τους. Αν είναι γερμανικής ιδεολογίας δηλαδή. Mm. Γερμανικής γιατί. Λοιπόν, ανοίξτε τα χαρτιά. Όχι, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα. Η ποδοσφαιρική γερμανική ιδεολογία λέει ότι δεν σταματάς ποτέ να σκοράρεις μέχρι τελευταία στιγμή, στο ποδόσφαιρο θα μιλάμε, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου γυρίσει ο αντίπαλος και πότε. Οπότε πάμε σε αυτή την ιδεολογία. Είναι γερμανικός ποδοσφαιρικός προπονητής κατά βάση. Ο προπονητής πώς λέγεται. Μου ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Κάτι τον είχε πει ο Ρίκη coach Παπα-Νικολάου, αλλά δεν ξέρω αν το είπε για πλάκα ή όχι. Δεν ξέρω, είχε. Ο προπονητής λοιπόν των Chicago Fools. Ναι. Ο οποίος πρέπει να κάνει πάρα πολύ καλές. Πώς το πω. Παγίδες να στείλει, ρε παιδί μου, στην άμυνα. Ναι. Ισχύει. Ισχύει. Και όχι μόνο παγίδες. Πραγματικά από παντού, όσον αφορά την άμυνα, πάνω στα screen, πάνω στην μπάλα, σε. Παγίδες, στους χειριστές, κάνουν την ice στις γωνίες. Τα πάντα πραγματικά. Ναι, πιέζει πάρα πολύ η ομάδα των Chicago Fools. Μου δίνει την εντύπωση πραγματικά ότι έτσι όπως παίζουν, δεν βλέπουν την ώρα να κλέψουν την μπάλα και να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Εγώ θα πω ότι δεν τους ταιριάζει πάντως το όνομα. Για πες, γιατί. Το Fools. Ναι. Πώς το πω. Ξέρεις τι σημαίνει Fools. Φυσικά. Ωραία. Για όσους δεν ξέρουν. Εγώ. Ναι, ένα. Για όσους δεν ξέρουν. Βασικά, να σου πω κάτι, το σφυρούδι μας κυνηγάει. Λοιπόν, σημαίνει ενόητος βλάκας, πηγαίνει εκεί πέρα. Βάση μετάφρασης, έτσι, μιλάμε μόνο και μόνο. Ανόητος λέει το Google Translate. Έχει το. Ο γνωστός translator's. Γνωστής ιντερνετικής εταιρείας. Παρακαλώ, μην αναφέρετε ονόματα μη χωρικών. Το αναφέρω εγώ μόνος μου, το παίρνω πάνω μου. Ναι, δεν του ταιριάζει νομίζω το όνομα. Γιατί? They aren't fools. Δεν είναι Fools. Μπορεί να είναι αντίστροφη ψυχολογία για να τους δύο άλλους. Σαν τον ειρηνικό Γιάννο. Ναι, έχουν και το κόκκινο, οπότε ξέρεις, συντριγκάρεται ο άλλος έτσι. Ναι. Ωραία λεπτομέρεια. Ναι, καλή είναι. Κάτι κάνει. Λοιπόν, ναι, πιέζουν πάρα πολύ και είτε έχουν αντίπαλους μπροστά είτε όχι, θέλουν να πάρουν και να βγουν στο γήπεδο, ρε παιδί μου. Επίσης, εκτιμώ ότι το effect της άμυνας των Fools είναι πολύ μεγαλύτερο από 12,5 κλεψίματα ανά αγώνα. Η δυναμική της άμυνας δηλαδή είναι παραπάνω από αυτήν. Που από μόνο του είναι πολύ έτσι. 12,5 κλεψίματα ανά αγώνα είναι πολλά. Το οποίο, αν το υπολογίσεις, 12,5 δια 4 είναι. 3, κάτι. 3, αν υπολογίσεις σωστά. 3,125 κλεψίματα ανά περίοδο. Ναι, όταν το κάνεις έτσι δεν ακούγεται πάρα πολύ, αλλά είναι. Να σου πω κάτι, είναι αυτό, εγώ είμαι αριθμολάτρης, ωραία, το βλέπεις. Ναι. Πώς πούμε, 12,5 12,5 δια 4. Ναι. 3,20, πω πω,
μια χαρά. Στο σχολείο ήμουν πάρα πολύ καλό στα μαθηματικά. Είχα 10 στα μαθηματικά στο Λύκειο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και εγώ δεν είχα ποτέ. Εγώ α πούμε κάτι την άλλη. Δεν είχα ποτέ πάνω από 10 στο δημοτικό. Γιατί μέχρι εκεί έφτανε. Έπρεπε να κάνουν 11 μόνο και μόνο για σένα. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι. Παρακαλώ. Οθούν τους αντιπάλους τους, ας πούμε, σε σκοτωμένα shooty fulls, που πολλές φορές αυτό δεν αναγράφεται στη στατιστική. Ή τους οθούν σε λάθη να τους μένει μπάλα στα χέρια και τα λοιπά. Να την πετάνε έξω, την μπάλα εννοώ, εκτός αγωνιστικού, εκτός τεσσάρων γραμμών. Πάμε στο C-Dream Team, οι οποίοι είναι στο 2-2. Έχουν 22 παίκτες στο roster των C-Dream Team για το Summer. Προέρχεται από μια βαριά ήττα απέναντι στον Μπαμπούλα. Πριν από αυτό είχε παίξει 3 παιχνίδια σε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα η οποία κυνηγάει το τρίποντο και βασίζεται εν πωλής σε αυτό, η C-Dream. 2-2, μια αρκετά ισορροπημένη θα έλεγα ομάδα μεταξύ ρακέτας και... Ναι. Εγώ ετοιμάζω το τάκι, ρε παιδί, εντάξει. Ετοιμάζεις, ο κόσμος δεν τις βλέπει, εγώ τις βλέπω. Για τους αγώνες πρέπει να ετοιμάζω αγώνες. Ατάκες για τους αγώνες. Εντάξει, ρακέτας και περιφέρειας. 2-2 λοιπόν. Και πάμε στους Air Domers, οι οποίοι είναι στο 1-3. Έχω την. Επειδή Air Domers δεν έχω. Εγώ κινούμαι κυρίως στη δική πλευρά της πόλης. Οπότε ναι. Μιλάμε για Βάου και 10 κατά κύριο λόγο. 10 δεν έχω πάει ποτέ, εντάξει. Είμαι 6 μήνες και δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχει πάει 10. Ούτε μια φορά. Ένα διπλό ψυχή για το παιδί. Δεν πίνω. 2 για μένα. Εντάξει. Λοιπόν, θα σου πω. Ναι. Η 10 έχει. Βασικά θα πούμε μετά. Άσου αυτό. Να, okay. Μετά πούμε. Μετά το κόσμο. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Χαίρομαι. ήθελα να κάνω τις νέες για τους Air Domers. Πρώτη, έχω πάει σε όλα τα γήπεδα. Πλην Μαντουλίδη. Δεν το πρόλαβες. Πήγα στην εκπαίδευση μόνο. Δεν έχω κάνει. Πήγα στην εκπαίδευση τότε. Με Ξανθιώτη. Ω, Ξανθιώτης. Γεια σου, Ξανθιώτη, τι κάνεις. Γιώργο, ξέρω ότι μας ακούς, καλησπέρα. Γιωργάρας. Γιωργάρας. Λοιπόν, αυτό που θα σου πω είναι το εξής. Ότι η απορία μου, οι Air Domers. Ναι. Όταν παίζουν στο Air Domers είναι πάντα γηπεδούχοι. Πω, τι σκαλωτική ερώτηση είναι αυτή. Και όταν δεν... Λογικά όχι, τεχνικά δηλαδή. Γιατί πρέπει... Αυτό βγαίνει από τη διοργάνωση βασικά. Κάποια ομάδα είναι γηπεδούχος, κάποια όχι. Ναι, αφού είναι Air Domers, το Air Domers δεν θα είναι πάντα γηπεδούχοι. Κοίτα, πρακτικά ναι, τεχνικά δεν ξέρω. Βλέπεις τώρα... Όπως είναι ένα σφάλμα της διοργάνωσης, πρέπει να τους βάζει γηπεδούχος πάντα για να είναι ασορτή με το γηπεδό. Και όταν παίζουν εκτός, εκτός Air Dome. Ναι, πρέπει να είναι πάντα φιλοξενούμενοι. Μπορούν πάλι να είναι γηπεδούχοι. Όχι αν είναι... Όλα δικά τους. Δηλαδή, λογικά μπορούν πάλι γηπεδούχοι, αφού έχουν ειδικό τους τελικά γήπεδο. Ναι. Οι οποίοι Air Domers λοιπόν, έπειτα από αυτή την παρέμβαση, παρένθεση, είναι στο 1-3. Και η παρουσία των Air Domers στη Master του καλοκαιριού παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για την τεχνικά μοναδική ομάδα που από τη χειμερινή Elite έχει πάει στη Master του καλοκαιριού, του καλοκαιρινού. Λέω τεχνικά γιατί είναι και οι Achilles Legends, οι οποίοι έχουν κατέβει στο τέταρτο όμιλο, θα το πούμε μετά, πιο μετά. Ναι. Οι οποίοι ήταν και ως Pistols στην Elite του χειμερινού και ως Legends και στην χειμερινή Master. Ναι, βρίσκονται στο 1-3 μετά από 4 αγώνες. Έφτασαν κοντά στο να κερδίσουν τους Chicago Fools, κρατώντας τους 65 πόντους εντός έδρας στο Air Dome, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Χάσανε με 6 πόντους. Και παρά το γεγονός ότι έβαλαν 23. Ότι κατάφεραν, διορθώνω, να εκμεέψουν 23 βολές από τους αντιπάλους τους σε ένα παιχνίδι. Μάλιστα με τόσο χαμηλό σκορ, ήταν αρκετά άστοχοι, βάζοντας μόνο 9 από αυτές. Εάν πάμε ένα παιχνίδι πίσω όμως, θα δούμε το παιχνίδι το οποίο έπαιξαν απέναντι στον Μπαμπούλα και στο οποίο έχασαν με 89-87. Ένα παιχνίδι που πραγματικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες, όσο κλισέ και αν ακούγεται και όσο κι αν το έχουμε βαρεθεί και έχω βαρεθεί και εγώ που το λέω. Αλλά πραγματικά ισχύει. Οπότε αυτό δεν σημαίνει. Να μην το ξαναπώ. Να βρεις αντικατάσταση αυτής της φράσης. Αντικατάσταση. Ναι. Ναι. Και πραγματικά πιστεύω ότι. Δεν το πίσω το αστείο σου εδώ πέρα πραγματικά. Ήταν reference ευτυχισμένοι μαζί. Πάλι. Το λέγαμε και πριν off the record. Λοιπόν, σε πιάνω διάβαστο σε πολύ σημαντικά. Στο παιχνίδι λοιπόν των Air Domers με τον Μπαμπούλα, πραγματικά εκτιμώ ότι αν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση και να κερδίσουν, θα μπορούσε να αποτελέσει turning point για την φετινή τους πορεία στο Summer, μεταξύ άλλων και για λόγους ψυχολογίας. Καθώς θα μπορούσε να είναι στο 2-2, βέβαια
με το αν δεν χτίζεται ιστορία, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά εάν υποθέσουμε ότι θα έχαναν το επόμενο, θα ήταν στο 2-2. Και αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Γιατί ο Μπαμπούλας θα περνούσε, ας πούμε, και 3-1 να είχε. Δεν θα. Δεν θα είχε κάτι. Δεν θα είχε τη δυσκολία. Την άλλη, η ομάδα των Ερντόμερς είναι στο 1-3. Έχει μικρό αρνητικό στη διαφορά ποντών, είναι μείον 4. Ναι. Είναι πολύ χαμηλό αρνητικό. Στις διαφορές. Για 1-3 είναι πάρα πολύ φυσικά. Ναι. Δεν έχει σκέψει το πόσο κοντά ούτως ή άλλως και έχει μεγάλες ήττες. Ναι. Κάποια στιγμή. Και ενώ στην από κάτω θέση, γιατί να πάμε στο καρτέλ, που είναι στην 5η, είναι στο μείον 119. Ναι. Σε μια αντίθεση. Που έχει. Έχει δεχθεί και λιγότερους πόντους από τους Ερντόμερς. Ναι, τι ήταν, πεθάναμε. Όχι, πήγα να χασμουριθώ και το έκοψα. Δεν θέλω να είμαι αγενής. Τι έγινε. Ντροπήσου. Ντροπή μου που δεν θέλω να είμαι αγενής. Όχι, ντροπή που. Όχι, που δεν πήγες πεθάνεις. Λοιπόν. Καρτέλ, λοιπόν, αυτό που λέγαμε είναι 1289. Έχει δεχτεί 289 πόντους στην αντίθεση 301 έχουν δεχτεί οι Ερντόμερς. Αλλά δεν καταλάβεις μια διαφορά στην ψηφιακή δυνότητα των ομάδων. Οι Ερντόμερς έχουν πετύχει 297 πόντους, ναι. Στην αντίπερα 170 μόνο η Καρτέλ. Η διαφορά μιλάμε για 127 πόντους. Για δύο ομάδες που είναι στο 1-3 και οι δύο. Ναι, δηλαδή είναι ασύλληπτη, χαοτική διαφορά πραγματικά. Αυτό δηλαδή. Πολύ diverse ο όμιλος γενικά. Είναι πολύ ιδιαίτερη μίξη. Mm. Δηλαδή, ο δεύτερος, ας πούμε, και έχει δύο ομάδες που έχουν ένα άλλο επίπεδο. Φυσικά, μιλάμε για τους respect. Mm-hmm. Πρωταθλητές κιόλας, δεν είναι κάποιοι τυχαίοι. Development, φυσικά. Και είναι οι Timberwolves, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάνει το 0-4, αλλά εμφανίσεις τους δεν είναι για χαμένους. Σίγουρα. Yeah. Δηλαδή, κάνουν παιχνίδια τα οποία είναι. Είναι κακό, είναι λάθος, δηλαδή θα πρέπει να το είχαν κερδίσει αυτό, ας πούμε. Ναι. Στους Cartel BC, ναι, είναι, πραγματικά δεν μπορώ να ξεπεράσω το γεγονός ότι οι Timberwolves δεν έχουν πάρει ούτε μία νίκη στο καλοκαιρινό, πραγματικά. Έχουμε πάει σε επόμενο όμιλο, μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Εσύ το ανέφερες. Δεν με νοιάζει. Okay. Λοιπόν, Cartel BC είναι στο 1-3 επίσης και έχουν κάνει δύο πολύ βαριές ήττες απέναντι στον Μπαμπούλα. Μπήκανε με το αριστερό στο καλοκαιρινό, 123-42. Και απέναντι στους Chicago Fulls 46-86. Chicago Fulls σε εκείνο το παιχνίδι είχαν κάνει 24 κλεψίματα, εάν δεν κάνω λάθος. Εγώ κάνω μαθηματικούς υπολογισμούς, 5,2. Όχι, 5,5. Πόσο βγαίνει? 5,5. Ωραίος. 5,5 βγαίνει, σίγουρα. 22-4. Ναι, 24 κλεψίματα είχαν κάνει. 24? Ναι, ναι. Τότε πάμε για 6. Αναφέρει 6 κλεψίματα ένα περίοδο. Θα κοιμηθώ ήσυχο το βράδυ τώρα που το βρήκα. Η Cartel BC, λοιπόν. Έχουν κάνει αυτές τις δύο πολύ βαριές ήττες, 46-86 με Chicago Fulls και η προηγούμενη με τον Μπαμπούλα. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση η απουσία της coach από τον πάγκο των Cartel BC. Κοίτα, οποιαδήποτε απουσία υπάρχει στα πλαίσια ότι λείπει ένας coach, μια αρχική μορφή, επηρεάζει πάντα. Ναι. Ωραία, είναι. Πώς το πω. Στο τροϊκό πόλεμο. Α, πάμε τώρα. Αυτά μου αρέσει. Στο τροϊκό πόλεμο. Όταν είχε. Πώς λέγανε το ξάδελφο του Αχιλλέα. Δεν θυμάμαι. Όταν βγήκε αυτός μπροστά. Ναι. Θεωρητικά ως Αχιλλέας. Και πέθανε. Αχιλλέος Legends. Ναι. Αχιλλέος είναι Αχιλλέα. Αχιλλέος. Ταιριάζει. Αχιλλέος που είναι η περιοχή. Ωραία. Ναι. Ένα αυτό. Θα μας πει τη γεωγραφία της Θεσσαλονίκης. Να, προσπαθήκαμε να μάθουμε σούπερ τη γεωγραφία της πόλης να δούμε. Σας να μας τρελάνεις. Λοιπόν. Όταν βγήκε ξανά προς το Αχιλλέας, ναι. Όμως μετά, γιατί εκεί θέλω να πάω. Άλλαξαν ναι. Όλα. Ναι. Ναι. Ρε, είσαι τρελός. Λίγο στις άκρες έχω αρπάξει, είμαι λίγο τρελός στις άκρες. Λοιπόν, ο Παρεπέ μου παλεύει με διαφορετική ψυχολογία όταν έχει αυτό που λέμε. Τον καλύτερο παίκτη σου, μια αρχική μορφή προπονητή, όταν υπάρχει ή όταν δεν υπάρχει, έχει πολύ μεγάλη διαφορά και είναι λογικό να περάσουν οι Cartel. Mm-hmm. Αυτό που αναφέρω, που πήγα να κάνω και ένα ιστορικό reference, το οποίο φυσικά μου το έφερε σαν κάτω. Anyway. Μου το reference σαν κάτω. Ναι.
Στην έκτη θέση του ομιλού, του τρίτου ομιλού, λοιπόν. Θα σε αφήσω, θα σε βγάλω έξω το σπίτι, θα κάνεις μόνος, αλήθεια σου λέω. Με 0-4. Στο επόμενο κακό αστείο. Θέμις BC. Οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να πάρουν κάποια ήττα. Κάποια νίκη. Κάποια νίκη, sorry. Ναι, κάποια νίκη. Έχουν καταφέρει να πάρουν 4 ήττες. Είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται στο Summer από το 21. Και να αναφέρω κάτι επίσης. Παρότι είναι στο 0-4, έχουν βάλει πιο πολλούς πόντους από το καρτέλ. Ναι, ναι. Αυτό πάλι. Και έχουν δεχθεί και λιγότερους. Ναι. Ναι, δηλαδή είναι τρομερό στατιστικό, το οποίο το έχω λατρέψει. Πραγματικά είναι τρομερά. Τρομερό στατιστικό. Το τελευταίο του παιχνίδι με του καρτέλ BC είχε πάει 0-20. Υπέρ των καρτέλ BC. Λογικό, αφού οι άλλοι δεν έχουν νίκη. Ναι, σωστά. Ναι, είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει βρει τα πατήματα της επαρκώς για να πάρει κάποια νίκη. Έχει αυτό που είπες προηγουμένως που πραγματικά αξίζει να το αναφέρουμε. Είναι η διαφορά, ναι, ότι έχουν πετύχει 192, 170 και 170 και 20 από τους οποίους. Μισό. 20 πόντοι που έχουν δεχθεί. Αρχικά η Themis BC είναι 20 πόντοι που έχουν πάρει καρτέλ στον αγώνα που έκλεισε στα χαρτιά. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι οι καρτέλ έχουν ακόμα λιγότερους πόντους. Ναι. Το οποίο με σοκάρει, δηλαδή επιτυχία σε 3 αγώνες 150 πόντοι, μέσα σε όρο 50. Με ακρίβεια, πραγματικά, ναι. Χωρίς καμία περιβολή. Τι γίνεται εδώ πέρα, ναι, πώς έγινε αυτό. Κάπως έτσι, συνοπτικά έχει ολοκληρωθεί και ο τρίτος όμιλος. Αυτό το συνοπτικά που καθόμαστε και τα κάνουμε από ένα κοσάλτο το καθένα. Και έχουμε και άλλον όμιλο. Είναι σχετικό αυτό. Κοίτα, στη ζωή όλα είναι σχετικά. Θεωρία της σχετικότητας. Σωστά. Ναι. Ο χρόνος είναι χρήμα. Ναι. Ο χρόνος είναι σχετικός. Έχουμε φαλυρίσει αν ο χρόνος είναι χρήμα, τέλος πάντων. Οπότε, κοίτα. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Βάσει χρόνου. Λένε, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Ο ναι. χρόνος είναι χρήμα. Ο χρόνος είναι σχετικός. Ο χρόνος είναι Θεός. Υπάρχει Θεός χρόνος. Σε ποια θρησκεία? Στην θεολογία νομίζω υπάρχει χρόνος. Θεός. Υπάρχει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρο 100%. Εγώ ξέρω τον χρόνο που τρώει τα παιδιά του. Και είναι αλληγορία. Δεν ήταν Θεός όμως, χρόνος. Ναι. Ήτανε. Μια και μιλάμε για μυθολογία. Τάνας. Λοιπόν. Πώς δεν. Συγγνώμη τώρα. Τώρα πώς δεν έχουμε κάποια ομάδα που να έχει είτε Κρόνο είτε Δία μέσα. Έλατε. Κρόνο είτε Δία. Ναι. Πώς θα λεγόταν, ένα όνομα ας πούμε. Κρόνιανς, ξέρω εγώ. Κρόνιανς. Ναι, Κρόνιανς. Πες να έχουμε δώσει τζάμπα δωράκι μια πολύ ωραία έμπνευση τώρα στους ακροατές μας. Παρακαλώ, ποια ομάδα θέλει να κατεβάσει, αν κάνει Κρόνιανς, πείτε το μου. Τα πνευματικά δικαιώματα, θα βγάλεις λεφτά. Χρόνο δηλαδή. Χρόνος είναι χρήμα. Όλα συνδέονται. Ναι, ναι. ο χρόνος κάνει κύκλο. Κύκλο έχει ο χρόνος γύρω από. Δακτύλιος. Δακτύλιος. Είναι δακτύλι και δεν είναι κυκλική, είναι οβάλ. Μπράβο. Είναι άλλο σχήμα. Ναι, είναι άλλο σχήμα. Έχει άλλη μαθηματική λογική. Εντάξει. Στα μαθηματικά, όπως είπαμε πριν. Ναι. Κάντε τους Κρόνιανς! Ναι. Κρόνιανς. Make it happen, hashtags παντού. Ξεκινάτε όλοι, πάμε για Κρόνιανς. Και για Δία, τι θα λέγαμε όμως. Δεν ξέρω. Δία, Ζέους. Deutschland. Να έρθουν οι Γερμανοί. Α, είναι. Όχι. Και να βάλουν τίποτα. Όχι, δεν ξέρω. Τι θα μπορούσε, δεν ξέρω. Για Δία. Ναι. Διογενής. Διογένης. Διογένιανς. Διογένιανς. Το ακούω. Εμένα δεν ξέρω, μοιάζει πιο πολύ το Κρόνιανς. Εγώ νομίζω. Εσύ το ακούς, εγώ τι να ακούω με αυτά που λέω, έτσι. Σου λέω, εγώ νομίζω. Κρόνιανς. Νομίζω, ναι, καλύτερα Κρόνιανς. Κρόνιανς, ναι. Θα το άκουγες. Μα τα Κρόνιανς. Κρόνιανς, ακούγεται έτσι πολύ έτσι βαρβατήλα ρε παιδί μου, έτσι πάμε να τα πάρω όλα έτσι, α. Ναι. Αυτό σου λέω, θα άνετα. Φυσικά. Παρακαλείτε, ο κάτοχος κάποιας ομάδας που δεν έχει βρει όνομα, την ονομάσει Κρόνιανς. Δεν εμποδίζει καθόλου, μην την πάρει από κάπου, να τη φέρει στο βασκιδάκι. Τι, ποιο προτιμάς? Κρόνιανς.
Ήδη έχουν τέτοιο, ε. Ήδη έχουν. Οπαδού. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Τζιζ! Μην ακουμπά πράγματα που δεν ξέρει να χειρίζεσαι. Τζιζ. Με ΙΙ, έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Προχωράμε. Είναι το τζιζ κακό που λέγαμε στα. Το οποίο κρόνια σημαίνει κρόνι. Έτσι. Ναι. Υπάρχει όντως λέξη. Ναι. Το οποίο σημαίνει του χρόνου. Τα παιδιά του. Δίας. Να το! Εντάξει, τα έχουμε. Άντε για το podcast. Άντε για. Απέκτησε άλλη διάσταση. Συμπαντική. Τέταρτος όμιλος λοιπόν. Μεταφορικά και χειρολεκτικά. Εδώ παίζει μια ομάδα η οποία παίζει και κάτω από την επιφάνεια. Κάτω από την επιφάνεια? Ναι. Παίζει εκεί που δεν βλέπεις. Πού παίζει δηλαδή, εκεί που δεν βλέπω. Παίζει με στο σκοτάδι και παίζει στην πλάτη σου. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι τα λαμόγια. Α, ρε φίλε, το έχω πει και στη μετάδοση και στις συνεντεύξεις πόσες φορές. Δεν μου πάει η καρδιά να τους λέω έτσι, ρε φίλε. Δεν έκαναν κάτι τα παιδιά. Να σου πω. Πέρα από το γεγονός ότι είναι πρώτη στον όμιλο. Με μία ήταν. Υπάρχουν και οι σκηνές της όνειρας. Περίμενε. Αρχικά πώς πεις. Επειδή λοιπόν είναι λα. Ναι. Μόγια. Νομίζω κατάλαβα που το πας. Τι. Με νότες, μουσική. Όχι, όχι, όχι. Α, okay. Μπορείς να το κάνεις απευθείας ισπανικά. Λα, μόγια. Όπου επί την ουσία σε ισπανικά έτσι προφέρεται. Οπότε ορίστε, δεν σου λες λα μόγια, λες λα μόγια. Θα φύγει τελικό. Λα μόγια. Μπορεί να το εφαρμόσω, ναι. Δεν ξέρω. Είναι και αυτός ο όμιλος που έχω κάνει μόνο έναν αγώνα, στον τέταρτο. Οπότε και εδώ μένω λίγο εκτός. Δηλαδή έχει άλλος λέτσες μιλιάκι και μπαξ είχα κάνει. Μόνο. Στους άλλους δεν τους έχω ακουμπήσει ακόμα. Οπότε. Δεν τους έχω ακουμπήσει ακόμα και. Δεν ξέρω. Και εδώ έχω πάλι την εξής απορία. Γιατί η ομάδα που έχει το απόλυτο τώρα, 3-0, είναι η SKG Sonics. Ναι. Παίζει την αντίστοιχη φάση με ρντόμερ στο Sonic και τέτοια. Όπως λέγαμε με τους ρντόμερ στο έρντομερ Sonic στο Sonic, Sonic Arena. Ναι. Okay. Μετά μου λες ημέρα για κακά αστεία, σοβαρά. Ναι. Καλά λες, χάλια αστεία έκανα όντως. Ήθελα να σε τεστάρω. Ναι, εγώ πάω σε λουχίες, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε μια γενική εικόνα του. Λοιπόν, τέταρτος όμως του εαυτός, θα δοκιμάσουμε ένα άλλο μοτίβο, ωραία. Α, οκ. Ωραία. Θα το κάνουμε όπως κάνουμε στις ραδιοφωνικές εκπομπές που τόσα χρόνια που έχω κάνει. Θα πάμε τον όμιλο κανονικά, ωραία. Ναι. Στην υποθέση του ομίλου με 4 αγώνες, 3 και σκορ 3-1 η ομάδα των La Moya. Δώστε το ιταλικό που χρειαζόταν. Η δεύτερη θέση η SK της Sonics με 3-0. Οι Summer Kings ακολουθούν στην τρίτη θέση με 2-2. Παράλληλα, η ομάδα των Αχέλος Legend έχει ξεκινήσει τώρα να παίζει καθώς βρισκόταν και νωρίτερα στην ημιτελική φάση. Τρία Final Four πήγαν. Τρία Final Four. Χρειαζόταν και μια ανάσα. Έπρεπε να το κάνουν αυτό. Είναι στο και αυτή έτη 2-0. Στην άλλη χωρίς νίκη είναι δύο ομάδες, η Μιλγυράκη Μπάξη και η Golden State Warriors. Έχεις κολλήσει ποτέ σε τέτοια ομάδα που είναι αλλαγή από NBA να τύπεις κανονικά? Όχι, επειδή δεν βλέπω NBA. Ούτε εγώ, αλλά δεν είχε καμία σχέση. Γιατί έχω πει κατά λάθος τον Γυράκη Μιλγουόκι. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Golden Rail Warriors. Golden State. Εντάξει, εκεί λίγο πιο. Όπως είπα τώρα, Golden Stain. Golden State. Stain, λεκές. Οκ. Ναι. Χρυσός λεκές. Ο μοίρας! Σαν να έχουμε το μίδα εδώ πέρα. Δηλαδή να πεις, ναι, όπως είπα τώρα, καταλάβω σε Golden State έμπουσμα πήγα να πω. Αυτό ρε, τα λατρεύω έτσι. Λατρεύω πάρα πολύ τα ονόματα. Είναι κορυφή πραγματικά. Δεν υπάρχει. Κάποιες φορές μας καταστρέφεται, θα σας το πούμε πολύ απλά. Για μένα τουλάχιστον, καταστρέφεται, δεν μπορώ να πω πάντα τα ονόματα. Θα πάει απευθείας λέω το μυαλό μου. Δηλαδή, Chicago Fools. Είναι ένα γράμμα διαφορά στην προφορά. Ναι, Fools Bulls. Άσο γραμματικό τους. Το προφορικό είναι όλο το θέμα. Ναι. Golden State, Golden State. Το βλέπεις, δηλαδή. Είναι ένα γράμμα. Houston Celtics, Boston Celtics. Ναι. Που πάνε και για πρωτάθλημα, ακούω. Ναι, ίσω. Είναι 3-3, δεν θυμάμαι. Πού είναι. Λαμόγια λοιπόν 3-1 και είχαν φτάσει πάρα πολύ κοντά στο να κάνουν το 4-0 απέναντι στους Αχιάνος Legends στις 13 έκτου.
Πριν τέσσερις μέρες, ναι. Ναι, από Legends... τη μέρα που χρεωθούμε, το τονίζουμε, έτσι. Ναι, το ξαναλέμε, πολύ καλά κάνεις. Και έφτασαν πάρα πολύ κοντά, έχασαν με 64-62. Οι Legends είχαν επιστρέψει από μια διαφορά 20 πόντων, φίλε. 30-50. Είχαν ξεκινήσει πάρα πολύ νοθρά, δεν έμπαιναν τα σουτ, δεν γινόταν τίποτα. Και κάναμε επί της ουσίας ένα σειρί 34-12. Έτσι εξελίχθηκε με το σκορ από το 30-50. 64-62, δεν είπες. Οπότε πάμε σε 34. 30-50 ήταν. 30-50 και έκλεισε 64-62. Ναι. Οπότε πάμε για, 60... για 34-12. Ναι. Αυτό σου λέω. Πω. Είναι τρομερό, δηλαδή. Αυτό είναι σκορ περίοδο άνετα. Αρχικά, φυσικά. Πού το είδα τώρα, έχει μια διαφορά 30 πόντων. Ανατροπή και όλα σε παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ, έτσι. Το οποίο ακόμα πιο δύσκολο. Αν έχει μιλάει, θα το φανταστείς στο φανταστείς τουλάχιστον, ναι. Ναι, ακολουθούν οι SKG Sonics με 3-0, αίτητη μέχρι στιγμής. Μ' αρέσει που λέω θα πω τον όμιλο, για να μην τα λέμε κάθε φορά ένας. Πάει και το κάνει πάλι, εντάξει. Βγάλε με αχρίαστο, δεν πειράζει. Όχι, δεν σε βγάζω αχρίαστο. Ναι, βγάζεις αχρίαστο. Πάρε τον όμιλο. Όχι, δεν τον ξέρω. Τότε τι ωραία! Έχω πει ήδη! Είναι με σκόρα αυτό, με σκόρα αυτό, με σκόρα αυτό και πα και τα ξαναλέ. Λίγο πιο διεξοδικά, ρε φίλε. Κατάλαβε. Λοιπόν, η SG Sonics 64-78 με Milwaukee Bucks, με Summer Kings 93-70 και 69-61 με Golden State Cosmos. Τρεις νίκες, μια ομάδα ανανεωμένη για το Summer. Μια ομάδα η οποία επίσης ήταν στην development πέρυσι. Μια ομάδα που και αυτή κυνηγάει αρκετά το τρίποδο. Summer Kings τώρα. 2-2. Summer Kings, η οποία είναι η ομάδα που ξέρει το Sonic πολύ καλά. Είναι από τα γκρουπάκια που μαζεύονται μερικές φορές. Ναι. Sonic. Έχεις πληροφορηθεί, φαντάζομαι. Ναι, τους έχω πετύχει κιόλας πριν ναι. από αγώνα. Και έφτιαξαν και μια ομάδα, και, γιατί όχι, και πολύ καλά έκαναν τα παιδιά, η οποία πάει και καλά. 2-2. Είχαν ξεκινήσει. Με δύο νίκες, με Μιργυράκι Bucks και Golden State Cosmos αντίστοιχα. Δύο πολύ κοντινές νίκες και οι ήττες που έχουν κάνει είναι αρκετά πιο βαριές. Φαίνεται και λίγο στη διαφορά που είναι στο μείον 33, ναι, ούτως ή άλλως. Ναι, μείον 33 με 2-2, δεν το βλέπεις και κάθε μέρα. Αρχαίλος Legends, από κάτω, νέο σύστατη ομάδα η Summer Kings προφανώς. Αρχαίλος Legends τώρα, 2-0. Καλώς τους και ας αργήσανε, όπως είπαμε, έχουν κάνει κάποιες μεταγραφές κλειδιά. Έχουν έρθει κάποιοι νεαροί guards, τους καλωσορίζουμε στην ομάδα, στην παρέα του μπασκετακή ου, ναι. Παρακαλώ. Πολύ ωραία αυτό που πες, ωραία. Σε ποια γλώσσα τους το πω να τους καλωσορίσω. Το ποιο τι? Τους καλωσορίσω σε ποια γλώσσα. Ινδικά. Hello sir, welcome to μπασκετακή. Ναι. Hello everybody, welcome to Basketball. Εγώ ήθελα να πω γερμανικά, ρε, εντάξει. Βγήκε. Εμένα με ρώτησε εδώ. Εντάξει, δεν ξέρω ινδικά. Αλλά στην Ινδία μιλάνε πάρα πολύ αγγλικά γιατί ήταν από γεωκρατία. Οπότε μιλάς αγγλικά με περίπου ινδική προφορά που τελικά βγαίνει κάτι άλλο. Ναι. Όντως, αυτό μου έκανε εντύπωση, φίλε. Έβλεπα reviews, ξέρω εγώ, τέτοια. Άρχισαν να μιλάνε αγγλικά. Λέω, α, ωραία, θα παρακολουθήσω ένα ωραίο review. Και μετά αρχίζει τα ινδικά και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ναι. Τι γίνεται. Αυτό παίζει και με το. Και με μίμηση στο ίντερνετ πάρα πολύ. Είναι μισά. Ινδικά, μισά αγγλικά. Και ξεκινάει αγγλικά. Και λέω, πάει στην ινδικά και είμαι. Anyway. Οι Αχέλλος Legends λοιπόν έχουν κάνει και μια πολύ ιδιαίτερη μεταγραφή στο Φοκλής Καζής που ήταν στους Ελλάς Paper Bears στο Winter και ήταν αντίπαλος στη σειρά των playoffs με τους Pistols που κέρδισαν 2-1 με ένα ασύλληπτο shoot buzzer beater του Μαυρίδη στο Game 3 στη Sonic Arena, οι Pistols τότε, 73-71. Μάλλον if you can't beat them, join them, που λένε. Ναι, ισχύει. Ναι. Αχέλλος Legends λοιπόν 2-0, το έχουμε πει μόνο 50.000 φορές. Αυτές οι δύο νίκες έχουν έρθει απέναντι στους Μιλγυράκι Bucks και στα Λαμόγια αντίστοιχα. Τα Λαμόγια η πολύ δύσκολη νίκη που έκαναν, η ανατροπή που έκαναν οι Αχέλλος Legends. Οι Αχέλλος Legends, οι οποίοι πραγματικά πάρα πολύ είχαν κουραστεί, είχαν παίξει συνεχόμενα αλλεπάλληλα παιχνίδια προς το τέλος της σημερινής σεζόν και παιχνίδια ύψης της σημασίας. Είχαν φτάσει σε 3 Final Four, όπως προείπαμε. Μιλγυράκι Bucks τώρα, μια ομάδα η οποία από την Master. Πήγε πάλι σε Master, του χειμερινού και του καλοκαιρινού. 0-4, δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποια νίκη. Έχει κάνει κάποιες προσθήκες, αλλά κατά βάση ο κορμός μένει ίδιος. Ο Τράσκας μάλιστα μου είχε πει σε συνέντευξη ότι πάνε χαλαρά. Πάνε να
το απολαύσουν κτλ. Δεν έχουν βλέψεις όπως το χειμερινό, για πες. Βλέπω ότι μαθηματικά όντως δεν μπορούν να έχει κανένα μπροστά στο playoff. Ένα αυτό. Ναι. Ξεκινάμε με το πολύ βασικό. Δηλαδή και νίκη να πάρουν στο τελευταίο παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν μπορούν. Όντως μαθηματικά δεν μπορούν να μπουν. Ναι. Εντάξει, ήρθαν να παίξουν χαλαρά, να μείνουν ζεστοί, να μείνουν σε φόρμα. Το δέχομαι, ναι. Ναι. Είναι νοοτροπία που ακολουθούν πολλές ομάδες, όπως έχουμε ξαναπεί. Golden State και Εύωσμος 0-3 επίσης, δεν έχουν πάρει κάποια νίκη, αλλά αυτά είναι εντελώς ασήμαντα μπροστά σε. Στο γεγονός το πάρα πολύ ευχάριστο που έχουμε, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Συνέντευξη του Γιώργου Ξανθιώτη που είχε ενημερωθεί ότι ο Νικολάρας, ναι, τον Golden State, ξέρεις, ναι, απέκτησε παιδάκι. Oh. Ναι, πραγματικά. Έχω πετυχεί άλλες δύο φορές αυτό. Έχω πετυχεί. Oh. Έχω πετυχεί. Το χαίρετε πραγματικά. Πρώτη φορά που έκανα. Για να κλείσουμε τα ευχάριστα. Mm. Είχα πετύχει πρώτο αγώνα του Χοπτερίδη μετά τη γέννα. Χοπτερίδη. Να σε πω. Κλείστε αυτιά σας. Να σε πω. Τι. Στο έχω πει, αυτό είναι δικό μου. Εντάξει. Αφού τη μετάφραση το είπες, δημόσιο είναι. Δεν το έχω πει. Δεν το έχεις πει. Το κρατάω, σου έχω πει. Μην τα ανοίξει όλα. Α, το κρατάς. Α, sorry. Μπορούμε να το κόψουμε. Spoiler. Τζέρι, σταμάτα να μιλάς. Νομίζω το έχεις πει. Εγώ δεν είπα κάτι. Το AI. Α, sorry. Εγώ δεν είπα. Και αχ, ποιος ήταν που γέννησε πάλι προχθές και. Τις είναι πάλι ευχές. Κόψε το μυαλό μου τώρα. Γενικά έχω πετύχει. Γέννησε παιδί μου και μου είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ωραίο. Mm. Συγκινούμε πραγματικά. Ξέρεις, είναι ότι τον Μάρτιο γέννησε μια μου αδελφή, γεννάει η άλλη αργότερα. Είναι και σε 3-4 μήνες. Και μην γυρεύω παιδάκι τώρα και μην. Ναι. Baby fever. Έτσι δεν λέγεται. Πιετός μωρό, ναι, νομίζω ναι. Mm. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω. Ναι. Οπότε βλέπεις αυτή μια διάθεση. Μια τρέλα. Τώρα σπίτι μου λέει: γύρω γύρω, αν κοιτάξει, θα δει μολύσει καρόχα που είναι να πάνε στι αδελφέ μου. Αυτό θα σου πω. Ναι. Άντε, συγκινήθηκα τώρα. Κι εγώ. Άντε. Πάμε να του αφήσουμε λίγο του αδελφού. Μία μισή ώρα κοντά μιλάμε. Μία ώρα και 17. Μετράει και η διάρκεια στο podcast, έτσι. Για μου λε. Εγώ θα κρίζω, ναι, είσαι, λέγε. Ποιο είναι ο απολογισμό του podcast που κάναμε, για πες. Ότι λες κακά αστεία. Ναι. Εντάξει, αυτό νομίζω δεν ήρθε. Δεν πειράζει. Τώρα που τα μιλάμε ελεύθερα και χωρίς παύσεις και χωρίς φόβους και χωρίς πάθους και. Χωρίς ενδιασμό. Χωρίς τίποτα. Ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Ναι. Ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου στο δικαστήριο, παρακαλώ, μίλα. Λοιπόν. Πρώτον, δείχνει κακό χιούμορ. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον, τι. Όλες οι ομάδες αυτές κατεβαίνουν, ρε παιδί μου, όμορφα. Δηλαδή, πάνε να ευχαριστηθούν. Εντάξει, εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν και είναι λογικό με ποια έννοια όμως. Ότι μέσα σε έναν αγώνα, σε μια ένταση ενός αγώνα, είναι φυσιολογικό ότι κάποιος μπορεί να παρασυρθεί για το οτιδήποτε. Mm. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο. Απ' την άλλη, υπάρχουν ομάδες που κατέβηκαν για το χαλαρό τους, γιατί απλά θα το γουστάρουν. Για ένα χαλαρό. Μην γυράκι back. Ναι. Για ένα χαλαρό γυράκι. Για ένα χαλαρό, μην γυράκι. Μίλκο και γυράκι. Μίλκο και γύρος μαζί. Ναι, και προσπαθώ να βρω το συνδυασμό τόσο καιρό. Προσπαθώ να σκεφτώ στο μυαλό μου πώς θα το κάνω. Δεν μπορούσες να κοιμηθείς. Με το ζόρι. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Σβήνω στο whisky τα δικά του τα σημάδια. Αχ, γύρω σαν μαστάξι έχει σημάδια, ναι, βεβαίως. Πρέπει να προσέχουμε. Άμα φορά άσπρα ειδικά. Είσαι τρεγλό, είναι στα βέτα! Αχ, σου λέω, σου έχω κάνει το κλείσιμο, δεν είχε κακό κύπερ. Α, σου προχωρήσω εγώ. Οκ. Εντάξει. Προχώρε. Υπάρχουν ομάδες που μπαίνουν πιο δυναμικά. Βλέπουμε ότι όσο να παίξουν μπάσκετ, το ανταγωνιστικό. Λέμε και η Master είναι ένα συνδυασμό και των δύο του. Σε όλες τις κατηγορίες συμβαίνει αυτό που λες. Ναι. Απλά το Master είναι ακριβώς στη μέση, ναι, των κατηγοριών και όντως τραβάει. Είναι πιο εύκολο να έχει μεγάλες αντιθέσεις. Ναι. Ωραία. Mm. Γιατί ήταν κάποιοι development που ανέβηκαν για το χαλαρό του στο Master. Κάποιοι που κατέβηκαν την Elite για να πάνε σοβαρά στο Master. Οπότε να παίξουν μαζί και. Να έχει μια διαφορά τεράστια. Μια εντάξει, μωρέ, χάσαμε, παίξαμε, γουστάραμε. Η άλλη κερδίσαμε, κάναμε, ράνουμε. Το οποίο είναι φυσιολογικό και τα δύο. Ναι. Πούμε έτσι. Δεν κρίνουμε την ομάδα που θα παίξει χαλαρά, δεν κρίνουμε την ομάδα που θα μπει για να παίξει μπάσκετ και να κερδίσει. Ναι, στο τέλος της ημέρας όλοι είμαστε εδώ πέρα για να το χαρούνε. Να το χαρούμε. Εγώ, ας πούμε, περνάω τέλεια. Νομίζω φαίνεται αυτό. Ναι, και εμείς θέλουμε το χαρούμε. Δεν έχουμε τώρα. Και εμείς για το γούστο μας, για την χαρά μας να. Και να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και όλα τα σχετικά. Αλλά θέλω να σημαίνω όταν κάνεις μια δουλειά, πρέπει να σ' αρέσει για να την κάνεις. Εργασία.
Εργασία. Δουλειά παραπέμπει σε δουλεία και δεν είναι δουλεία αυτό που κάνουμε. Το σκέφτηκε ποτέ αυτό. Να σε πω κάτι, αν θες να βρει λέξεις που αλλάζουν νόημα λόγω αλλαγή του ονισμού, ψάξει άλλο. Δουλεία δεν είναι δουλειά, μπορεί να το θεωρήσει. Παραπέμπει σε, είπα. Ναι, όταν υπάρχουν υποχρεώσεις, είναι δουλειά. Εργασία είναι κάτι που το κάνει το πιο ελεύθερα. Okay. Εντάξει. Όταν έχει υποχρεώσεις μέσα σε κάποιο πλαίσιο, είναι δουλειά. Οκ. Okay. Ωραία. Ναι. Ωραία. Και ποια είναι η διαφορά τη δουλειά και τη δουλεία? Ο τονισμός στη λέξη δουλειά που είναι στη λίγουση γιατί κάποτε λίγη. Η δουλειά δεν τελειώνει. Ευχαριστώ πολύ. Τι είπε τώρα ο άνθρωπος. Μπράβο του. Ωραίος. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Τρίπλα. Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές. Έπαιρνε ζωές και μου φαίνεται έπαιρνε και το τέλος του podcast γιατί σε αυτό έχουμε φτάσει σιγά σιγά. Καλή φάση. Ερώτηση. Και θα κλείσουμε έτσι. Ναι. Έχεις φράση για να κλείνεις. Στις μεταδόσεις. Λέω να είστε όλοι καλά, θετικά vibes, τέτοια πράγματα. Ωραία, κλείσε εσύ ή κλείσε εγώ. Όχι εσύ, στο σπίτι σου είμαι. Όχι εσύ κλείσε. Να σε πω, δεν σε έχω ταρτάρει κάτι, κλείσε πρώτος. Okay, λοιπόν. Εάν κάποιος έχει φτάσει μέχρι εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα πέρασε διαφυρός και σιδήρου και μπράβο του ή μπράβο της. Περαστικά. Περαστικά, πραγματικά. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε κι άλλο podcast και να μην απολυθούμε. Επειδή από αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Σε περίπτωση που. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, που δεν απολυθούμε, εγώ θα ήθελα να ξανακάνω podcast μαζί σου. Καλά, κι εγώ θέλω να κάνω podcast. Και εγώ θέλω να ξανακάνω podcast μαζί μου, άλλο αυτό. Ναι. Οπότε θα τα πούμε σε κάποιο άλλο podcast σε περίπτωση που συμβούν όλα αυτά. Κάπου εδώ πέρα τελειώνουμε. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Και να έρθετε στο σπίτι του Τέο γιατί είναι πολύ ωραίο. Να κάνετε ντου. Λοιπόν, πάμε στις δικές μου. Το δικό μου κλείσιμο. Αυτά ήταν για σήμερα λοιπόν. Μέχρι την επόμενη φορά να σκέφτεστε μπασκετικά. Καλή συνέχεια. We rest our cases. Bye.